είναι η νομοθεσία Glass-Steagall του 1933. Πρώτον αυτό, δεύτερον αυτό ο μετασχηματισμό του συστήματο σε ένα νέο. Του είπατε πριν, πιστεύετε ότι είναι εφικτό. Το πείτε, είναι και δυναμικό στοιχείο, δεν είναι στατικά. Και τρίτον, διάβαζα ένα βιβλίο του Rothbard που λέγεται The Case Against the Fed και έλεγε ότι ο ισχυρισμό ότι η Fed μειώνει τον πληθωρισμό είναι μια σοφιστία γιατί ο πληθωρισμό δημιουργείται λόγω τη άξη του money supply και οι μόνοι που παράγουν το money supply είναι οι τράπεζε. Άρα οι τράπεζε είναι για τον πληθωρισμό, αν ισχύει αυτό. Το πρώτο, η κλασική απονόμωση είναι επιβλήθηκε από τον Roosevelt. Στην προσπάθειά τους να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητες των τραπεζών, διότι τότε οι τράπεζες λειτουργούσαν όπως σήμερα, δηλαδή σαν την εποχή του ΛΟΚ, που λέμε δανείζω όποτε θέλω κτλ. Και να βάλουν όρια και ταυτόχρονα να διαφοροποιήσουν τις επενδυτικές τράπεζες από τις εμπορικές. Άλλο εμπορικές, άλλο επενδυτικές τράπεζες. Αυτός ήταν ο νόμος. Να περιορίσουν δηλαδή βασικά το επίπεδο κερδοσκοπίας με την τραπεζική πίστη. Ο νόμος αυτός ίσχυε μέχρι το 2001, μέχρι που η Λεβίνσκι λέρωσε το πόρεμά της. Και μετά καταργήθηκε. Το 1 ή το 9, το 1999. Το 2001 καταργήθηκε. Όταν δεν πέρασε η παραπομπή του Προέδρου γιατί είπε ψέματα για το φόρεμα της Λεβίνσκι. Λοιπόν, το δεύτερο, γιατί πράγμα, για το αν θα είναι ικανό. Αυτό είναι αντικείμενο άλλης συζήτησης, αφενός. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ ότι είναι αναγκαίο. Αυτή είναι η διαπίστωση σήμερα. Ότι είναι αναγκαίο. Τώρα, με ποιους όρους και με ποιο τρόπο θα πρέπει να γίνει, το πρώτο πράγμα που το μόνο πράγμα. Αν είναι εφικτό. Εγώ σε ένα αναγκαίο είναι και εφικτό. Ποτέ η ιστορία δεν δημιούργησε μια ιστορική αναγκαιότητα χωρίς να δίνει και τα μέσα και τους όρους με τους οποίους να λυθεί αυτή η αναγκαιότητα. Με μια διαφορά. Ότι ο τρόπος που υλοποιείται μια αναγκαιότητα είναι σαν ένα σύστημα τάσεων. Σαν ένα πολυτασικό σύστημα. Το ποια τάση τελικά θα κυριαρχήσει εξαρτάται από τους τρόπους που διαμορφώνουν τις σχετισμοί με στην κοινωνία. Και το υποκείμενο, ποιο τρόπο μπορεί να μπει. Από τους ανθρώπους αλλάζει η πραγματικότητα, δεν αλλάζει από μόνη της. Και αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία. Από το αν έχει συνείδηση, τι συνείδηση έχει για αυτή την αλλαγή. Είναι ένα πολύ συνεδρό ζήτημα που βεβαίως στα επόμενα χρόνια θα μας αποσχολήσει πολύ περισσότερο, διότι στη βαρβαρότητα που μας έχει οδηγήσει θα αναγκάσει πάρα πολύ κόσμο να αναθεωρήσει πράγματα. Ο κόσμο εννοώ σε πλανητικό επίπεδο, όχι μόνο στη χώρα. Πάρα πολλούς λαούς δηλαδή να ξαναθέσουν πολλά ζητήματα. Στην πραγματικότητα όμως έχει βρεθεί λόγω ιστορικών συνθήκων αυτό το υπάρχον σύστημα έχει παραοριμάσει σε βαθμό που έχει κακοφορμήσει. Μυρίζει άσχημα, έχει ξαπίσει. Έτσι. Έχει υπερβεί τα ιστορικά του όρια. Και για μια σειρά λόγους, γιατί όλες οι προσπάθειες υπέρβασής του απέτυχαν ιστορικά. Και έτσι το άφησαν επιβιώσει παρά φύση. Και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις επακριβώς τι γίνεται. Ούτε τα παραδοσιακά εργαλεία, ακόμη και σε επίπεδο Μάρξ, να το πούμε έτσι, ορισμένοι ας πούμε έχουν τυποποιήσει το Μάρξ, τον έχουν κάνει εγχειρίδιο. Σου λέει τι είναι αυτό, αυτό. Και σου βγάζουν και σε πώς λένε και ταυτότητες κιόλας. Το ένα ίσον με το άλλο, άρα μεγαλύτερο ίσον από το. Έτσι. Αυτά δεν λειτουργούν, δεν υπάρχουν σήμερα. Ο ίδιος ο Μάρξ στον τρίτο τόμο μιλάει για την απόλυτη περισσόρευση κεφαλαίου. Αυτό το πράγμα που το έβγαζε ο Μάρξ σαν λογική συνέπεια της διαδικασίας συσσόρευσης, σήμερα το ζούμε σε απόλυτο επίπεδο και πλανητικά. Γι' αυτό και δεν μπορούμε. Και μάλιστα έλεγε ότι αν συμβεί αυτό, τότε όλοι οι νόμοι του συστήματος τροποποιούνται δραστικά. Αυτό το πράγμα που ζούμε σήμερα. Γι' αυτό και πρέπει να το προσεγγίζουμε με πρωτογενή τρόπο και όχι μέσα από θεωρητικά σχήματα τα οποία σε προκαταλαμβάνουν ή έχεις προηλυμένα συμπεράσματα για το που θα καταλήξεις. Πρέπει πρωτογενώς να μελετάς την εξέλιξη του φαινομένου. Τον τρόπο δηλαδή που εξελίσσεται σήμερα. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που επιβάλλει σήμερα η κατάσταση, επειδή τι έγινε. Είχαμε μια κεφαλοκρατία η οποία γεννήθηκε με πολύ έντονες επιρροές από τη θεοδαρχία. Γι' αυτό και η περίοδος της γέννησής της ήταν η περίοδος της απολυταρχίας της μοναρχίας. Μεγάλα ισχυρά κράτη που εξασφάλιζαν τεράστιες συσσωρεύσεις κεφαλαίου σε εθνικό επίπεδο, έτσι, κάτω από την προστασία ισχυρών εξουσιών όπως ήταν οι μοναρχίες της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και άλλωστε αναπτύχθηκε σε τέτοια κράτη. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία.
και οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί στην πραγματικότητα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς το λένε, ο Άνταμς, πώς την έλεγε, την είχαν παρουσιάσει και εδώ, την έλεγε Monarchical Republic, μοναρχική δημοκρατία, όσο και να φέρνει την παράξενο. Αλλά έτσι ήταν η δομή της πραγματικότητας. Λοιπόν, μετά προχώρησε στο να απαλλαγεί από τα συσσωρευμένα στοιχεία της φεουδαρχίας μέσα από μια ολόκληρη ιστορική πορεία και τώρα έχει καταλήξει να αναγεννά τη φεουδαρχία στο εσωτερικό του με νεοφεουδαρχικά χαρακτηριστικά που κατά κύριο λόγο το βλέπουμε μέσα από την κυριαρχία του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Σήμερα δεν κυριαρχεί τη βιομηχανία, ούτε η βιομηχανική παραγωγή, ούτε το βιομηχανικό κεφάλαιο, αλλά το χρηματιστικό κεφάλαιο στην πιο παρασιτική του μορφή. Και μάλιστα, αν διαβάσει κανείς την περίοδο της πρώτης μεγάλης ιστορικής κρίσης και μετά τις συνέπειες, όλες οι θεωρίες καταδικάζαν τον Ραντιέρη. Όποιος διαβάσει, ας πούμε, Σουν Πίτερ παράδειγμα, ένας οικονομολόγος εποχής, καθοδικός, θα δει, ας πούμε, ότι ο Ραντιέρης είναι στοιχείο καταδίκης για μια οικονομία. Όποιος διαβάσει, ας πούμε, τις εκθέσεις του Κογκρέσου για τα ζητήματα της Μεγάλης Ύφεσης, αλλά και του Αγγλικού Κοινοβουλίου για τη Μεγάλη Ύφεση, θα δει ότι πρέπει μέσα υπάρχουν προτάσεις πολιτικής που έχουν σαν στόχο να χτυπηθεί η τάξη των Ραντιέριδων. Αυτό το πράγμα έλεγαν. Δηλαδή, ποιοι ήταν οι Ραντιέριδες ιστορικά? Αυτοί που ζούσαν από τα κουπόνια. Τα κουπόνια των μετοχών, τα κουπόνια των ομολόγων. Σήμερα δηλαδή η σημερινή κυρίαρχη τάξη. Ποιος τολμάει σήμερα από την κυρίαρχη, έτσι, από την επίσημη τάξη, να θεωρήσει ότι αυτή η τάξη είναι η πιο παρασιτική, που είναι όντως ιστορικά η πιο παρασιτική, που η κυριαρχή σε απόλυτα καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Που κάποτε ήταν κάτι το οποίο το προφυγόταν το ίδιο το σύστημα. Και σήμερα έχουμε καταλήξει αυτή την κατάσταση. Τώρα, ο Ρόθμπαρτ είναι ακραία νεοφιλελευθερός. Ο ίδιος σε ορισμένες φάσεις ονομάστηκε Free Market Anarchist. Δηλαδή, αναρχικός της ελεύθερης αγοράς. Και στην πραγματικότητα έτσι είναι. Ο αναρχισμός, αν το βγάλει στις ακραίες τους λογικές, είναι ο ατομισμός της ελευθερίας αγοράς στην πιο πλήρη της λογικής. Λοιπόν, ο αστικός ατομισμός, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, αν λοιπόν δούμε τι εννοούσε αυτός, αυτό είναι μια αντιστροφή του σχήματος που έβαζε ο Λό. Ο πληθωρισμός είναι προϊόν του χρήματος. Όχι, ο πληθωρισμός είναι προϊόν δομών της οικονομίας. Ο τρόπος δηλαδή που δομείται μια οικονομία, ο πληθωρισμός παρουσιάστηκε στις οικονομικές συνθήκες, σε έκτακτες συνθήκες υπερβάλλουσας κυκλοφορίας χρήματος, που ήταν και πιστωτικό, ήταν και χαρτονόμισμα. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την αδυναμία της οικονομίας να παρακολουθήσει αυτή την άνοδο, όπως είδαμε στο λόγο. Έτσι λοιπόν, το να εκδίδεις χρήμα δεν σημαίνει ότι είναι συνυφασμένο με τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός έχει προϋποθέσεις ότι ελέγχεται η οικονομία από ένα κρατικομονοπωλιακό σύμπλεγμα συμφερόντων, όπου οι δεσπόζους επιχειρήσεις κάνουν κουμάντο και έτσι η κυκλοφορία του χρημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μονοπωλιακά υψηλές τιμές. Αυτό εν ολίγης είναι ο πληθωρισμός. Δεν έχει σχέση δηλαδή με το. Δεν έχει ευθεία σχέση. Δεν είναι η γραμμική η σχέση του δηλαδή με τις τράπεζες. Τελειώσαμε. Το δύο. Εγώ είμαι. Είπαμε ότι η συσσόρευση κεφαλαίου δημιουργεί τις κρίσεις. Με ποιο τρόπο που πάνε λιταριδές σε λίγες τσέπες, με ποιο λόγο, με ποιους τρόπους μπορείς αυτή τη δομή του συγκεκριμένου συστήματος να μπορέσεις να την ελέγξεις για το καλό της χώρας σου? Ποιοι είναι οι τρόποι οι οποίοι μπορείς να κάνεις, ποια μέθοδο? Να ελέγξεις τι? Αυτά τα συγκεκριμένα κεφάλαια, η περισσόρευση κεφαλαίου δημιουργεί την κρίση, έτσι δεν είπαμε? Με ποιο τρόπο θα μπορέσεις αυτά τα συγκεκριμένα κεφάλαια, τα οποία σε μια οικονομία κάνουν τα συγκεκριμένα παιχνίδια, προκειμένου να μπορέσεις να το ελέγξεις αυτό το πράγμα? Μα είναι πολύ απλό. Είναι άμα αφαιρέσεις το κίνητρο. Το κίνητρο ποιο είναι? Τη κερδοσκοπία. Το ποσοστό κέρδος. Λοιπόν, είναι σε ιδιωτικά χέρια τα κεφάλαια αυτά και υπάρχει το μονοπόλιο της ιδιοκτησίας στα κεφάλαια αυτά, αλλά το κυνηγητό του ποσοστού κέρδους είναι αυτονόητο, θα συμβεί.
και ότι θα λειτουργήσει. Αλλά μια κοινωνία το να αξιοποιήσει αυτά τα κεφάλαια δεν έχει ανάγκη το να κυνηγήσει το υψηλότερο ποσοστό κέρδους. Το να έχει, ας πούμε, για παράδειγμα, τη ΔΕΗ και να παράγει, φυσικά χρειάζεται κέρδος η ΔΕΗ. Γιατί χρειάζεται κέρδος? Για να μπορέσει να επανεπενδύει, έτσι, στην ελληνική την οικονομία, να αναπτύσσει τις υποδομές της και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα χρειάζεται κέρδος. Γιατί όμως να χρειάζεται υψηλό ποσοστό κέρδος? Δεν χρειάζεται. Αν λειτουργεί με κοινωνικο-οικονομικούς όρους και όχι με ιδιωτικο-οικονομικούς όρους, δεν χρειάζεται. Χρειάζεται ένα ποσοστό κέρδος το οποίο να μπορεί να εξασφαλίζει αποθεματικά επανεπένδυση και πλεόνασμα, και ένα πλεόνασμα το οποίο να μπορεί να λειτουργεί ως εισόδημα, για παράδειγμα, για το κράτος, για τον κρατικό προπολογισμό, ώστε να αφαιρεί ή να περιορίζει τη δυνατότητα η φοροεπιδρομής του κράτους από τον πληθυσμό. Φοροεπιδρομής, το λέω με την ευρύτερη έννοια, όχι με τη λογική που το ζούμε σήμερα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα κράτος για να μπορέσει να λειτουργήσει χρειάζεται φόρους ή να παράγει εισόδημα, το ίδιο. Πώς παράγει το ίδιο εισόδημα? Με κρατική επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Λοιπόν, το φυσιολογικό, το παραγωγικό στοιχείο είναι να έχει το κράτος να έχει εισόδημα κυρίως από κρατική επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι από φόρους. Γιατί χρειάζεται το κράτος να επεκτείνεται. Δηλαδή, κάθε γενιά έχει τις δικές της ανάγκες, τις κοινωνικές ανάγκες. Άρα, αντίστοιχα, νέες υποδομές υγείας, παιδείας, παροχών, ασφάλισης ή οτιδήποτε άλλο αυτά τα πράγματα. Αυτά χρειάζονται έσοδα. Αν λοιπόν δεν έχει κρατική επιχειρηματική δραστηριότητα που αναπτύσσεται και δίνει το μεγάλο όγκο των εσόδων του κράτους, τότε θα αναγκάζεται το κράτος, ακόμη και το πιο φιλολαϊκό, να βάζει πιο χοντρά το χέρι στην τσέπη σου, στην τσέπη του πληθυσμού. Δεν καταλάβεις τι λέω. Με αυτή την έννοια λέμε ότι με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια οι μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να λειτουργούν με ποσοστό κέρδους, αλλά όχι με την επιδίωξη της μεγιστοποίησης του ποσοστού κέρδους. Είπε λοιπόν, είπες πριν, Δημήτρη, για πρωτογενές δομές μέσα στη συγκεκριμένη κοινωνία. Δηλαδή, μέσα στην κοινωνία το παρέμεις αυτό. Έτσι δεν είναι? Αυτό το Δημήτρης δεν είπε, γιατί πρωτογενές όσον αφορά για το... Η λύση είναι πρωτογενής δομές μέσα στην κοινωνία όσον αφορά για το σύστημα. Χρειάζεται τελείως διαφορετική λειτουργία. Μέσα στην οικονομία κτλ. Να πάψει να υπάρχει ο ιδιώτης επιχειρηματίας, γιατί αν υπάρχει ιδιώτης επιχειρηματίας, δεν μπορείς να επιβάλλεις τη λογική του ποσοστού μεν κέρδους, αλλά όχι την επιδίωξη της μεγιστοποίησης. Αυτό δεν είναι και μια προσπίση του χρηματιστηρίου. Ας πούμε αυτά τα συγκεκριμένα κεφάλαια κερδοσκοπούν μέσω. Το χρηματιστήριο μπορεί να λειτουργήσει και σαν το πράγμα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει τελείως διαφορετικά. Μπορεί να, η λειτουργία του χρηματιστηρίου είναι σε διάφορα επίπεδα. Έχει τη λειτουργία της μετατροπής μέρους του εισοδήματος ή του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος σε διαθέσιμο κεφάλαιο. Το οποίο ενδεχομένως το χρειάζονται και κρατικές επιχειρήσεις προκειμένου να κάνουν επενδύσεις ή όχι. Αλλά αυτό σε μια άλλου τύπου οικονομία, σε μια οικονομία δηλαδή που στηρίζεται σε κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, δεν μπορεί να έχει ούτε δεσπόζοντα ρόλο, ούτε κυρίαρχο ρόλο με κανέναν οποιοδήποτε τρόπο. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Δηλαδή, και θα πρέπει επίσης, δεν είναι μόνο για να συμπληρώνει, για να κάνει το κράτος κυρίαρχο οι κρατικές επιχειρήσεις και να είναι προς όφελος των πολιτών, αλλά και των επερχόμενων γενεών. Αυτό είπα. Δεν τα φάμε εμείς και μετά δεν βρούμε οι άλλοι τίποτα. Όχι βέβαια, δεν το λέω. Λοιπόν, εντάξει το 2. Ναι, εγώ δεν είμαστε. Το 3 είμαι εγώ. Καλό να πάρεις. Λοιπόν, έχω μαζέψει κάποια σειρά ερωτήσεων, 5 είναι, αλλά μπορούμε να τις συμπτύξουμε. Λοιπόν, πρώτον, αν είχαμε οικονομικό. Σε 7. Αν είχαμε. Προφανώς έτσι θα γίνει. Αν είχαμε οικονομικό κύκλο από τα τέλη της δεκαετίας του 90, που είπε ότι έγινε καταρχήν μια μεγάλη κρίση δομικού χαρακτήρα με τα πετρέλαια. Η πετρελαϊκή κρίση του 73. Έτσι. Που κράτησε μέχρι το τέλος του 80. Ναι, μέχρι τις αρχές του 90. Εκεί λοιπόν. Είχαμε μετά το ξεπέρασμα της κρίσης αυτής, μέχρι και τις μέρες μας ή είχαμε οικονομικό κύκλο σε αυτή την άνθηση, την καινούργια άνθηση της οικονομίας. Είχαμε τροποποίηση του οικονομικού κύκλου, δεν είχαμε χάσιμο του οικονομικού κύκλου.
υπήρξε οικονομικός κύκλος, δηλαδή εμφανίστηκε αυτό το δεκάχρονο, η περίοδος. Όχι, είναι πιο σύντομος οικονομικός κύκλος, αλλά και με διαφορετικά τροποποιημένα χαρακτηριστικά. Δεν είχαμε όλες τις φάσεις του οικονομικού κύκλου. Είχαμε δύο ή τρεις φάσεις από αυτόν και επανερχόταν. Αλλά είχαμε μια τροποποίηση οικονομικού κύκλου, αλλά είχαμε οικονομικού κύκλου, δηλαδή τροποποιημένο. Ωραία. Εκεί, πάνω σε αυτή την καινούργια άνθηση με το τέλος της μεγάλης κρίσης, την πετρελαϊκή, υπήρξε αλλαγή στη δομή της οικονομίας για να ξεπεραστεί αυτή η 20χρονη κρίση, ας πούμε. Βασικά πρέπει να δούμε τις βασικές δομές κεφαλαίου. Δηλαδή, στην πρώτη μεγάλη ιστορική κρίση, τι είχαμε. Είχαμε τη γέννηση των τραστ και των καρτέλ. Είναι οι πρώτες μορφές μονοπωλιακών επιχειρήσεων ή δεσποζουσών επιχειρήσεων στην οικονομία, όπως λένε σήμερα. Λοιπόν, αυτές όμως εκ φύσεως είναι ασθενείς μονοπωλιακές επιχειρήσεις. Δηλαδή, τα καρτέλ είναι συμφωνίες επιχειρηματικών. Συμφωνούμε μεταξύ μας ότι θα έχουμε μια πολιτική τιμών για ένα συγκεκριμένο κλάδο. Ο ανταγωνισμός όμως τα σπάει αυτά. Μπορεί εύκολα να σπάσει αυτό το καρτέλ της συμφωνίας ή να παρέμβει το κράτος για να το σπάσει. Όπως για παράδειγμα με την αντιτραστ νομοθεσία που ακολούθησε ο Ρούσβελτ. Όχι ο Τελάνο, ο προηγούμενος. Λοιπόν, μετά έχουμε το δεύτερο. Στη δεύτερη μεγάλη ιστορική κρίση είχαμε τη διαμόρφωση ενός νέου τύπου πολιτικής επιχείρησης που γεννήθηκε στο Μεσοπόλεμο και στην ουσία ήταν μια κατοποιημένη, ολοκληρωμένη επιχείρηση. Καθετοποιημένη, δηλαδή ξεκινούσε από την παραγωγή των πρωτοπόρων υλών μέχρι το δανεικό προϊόν και τη διάθεση, και ταυτόχρονα ήταν η πρώτη εμφάνιση των λεγόμενων διεθνών επιχειρήσεων, δηλαδή που δεν είχαν μόνο σαν αντικείμενο την εκμετάλλευση της συγκεκριμένης αγοράς. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αυτές τις ονομάσαμε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τις ονομάσαμε πολυεθνικές. Στην τρίτη φάση, στη μεγάλη κρίση, δηλαδή από το 1973 μέχρι τέλη του 1980, είχαμε την εμφάνιση μια νέου τύπου μονοπωλιακής επιχείρησης, που οι πολυεθνικές μετατράπηκαν σε υπερεθνικές εταιρείες. Οι πολυεθνικές τι ήταν μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις που είχαν την έδρα σε μια ισχυρή ανεπτυγμένη χώρα και μετά ανέπτυσαν όπως τα πλοκάμια που ήθελαν, ξέρω εγώ, μοτασίδες, πηγαίναν εκεί. Που ήθελαν, ξέρω εγώ, ανάπτυξη συγκεκριμένων αγορών, πηγαίναν εκεί. Και τι κάνανε, φτιάχνανε εργοστάσιο και μεταλλεύωσαν την αγορά. Goodyear, Πεσινέ, όπως γίνονταν στην Ελλάδα. Μετά από αυτό, στη φάση που είχαμε την κρίση του 1973-1990, γεννιέται η υπερεθνική επιχείρηση. Η υπερεθνική επιχείρηση τι κάνει. Μετατρέπει το διεθνή καταμερισμό εργασίας σε δικό της προσωπικό καταμερισμό. Δηλαδή, αλλού το εργοστάσιο, αλλού η διάθεση, αλλού η έδρα, αλλού οι λογιστικές μονάδες. Αυτή είναι η περίπτωση. Ξεκινάει την παγκόσμια αγορά και διακλαδώνει τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό κιόλας η έδρα ας πούμε, τέτοιων εταιριών μπορεί να είναι και μια ανεψόμενη χώρα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι σε μια ανεδειγμένη. Γιατί τόσο φόρο λογικά η αλλαγή. Έχει μια σειρά λόγου. Αυτή είναι η υπερεθνική εταιρεία. Η υπερεθνική εταιρεία δημιούργησε και καινούργιες κεφαλαιακές ανάγκες για να μπορέσει να κάνει μια υπερεθνική δράση αυτή η εταιρεία. Δεν είναι τυχαίο ότι στη βάση αυτής της εταιρείας γεννήθηκε η έννοια της παγκοσμιοποίησης. Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε στα επιτελεία των υπερεθνικών εταιρεών στη δεκαετία του 80 η έννοια της παγκοσμιοποίησης. Λοιπόν, μετά αυτές οι υπερεθνικές εταιρείες χρειάστηκαν ενιαίες αγορές κεφαλαίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Να γιατί μετά την δεκαετία του 90 σπάσα τα σύνορα στις χρηματαγορές. Και άνοιξε το χρηματοπιστωτικό εντελώς. Δηλαδή αυτή ήταν μια καθαρά δομική αλλαγή. Ναι, ριζικά δομική. Η οποία έγινε από διευθυντήριο ή έγινε από την ανάγκη του συστήματος να βρει τρόπους και έγινε με. Από τα διευθυντήρια με βάση τις ανάγκες που παρήγαγε η κρίση. Έπρεπε να προχωρήσουν μπροστά. Λοιπόν, και δεν έγινε από κρατικό, δηλαδή από ένα, όπως έγινε ας πούμε, το 1933 που κάτσανε κάτω και είπανε ρε παιδί μου πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Τότε έτσι κάνω. Έτσι έγινε και τότε. Έτσι πάντα κάνω. Τώρα λοιπόν, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, δεν μπορούν πλέον να λειτουργήσουν ούτε αυτές τις μορφές. Γι' αυτό και έχουμε το χαρακτηριστικό ότι ενώ έχουμε ας πούμε, πολύ ψηλή απόδοση κεφαλαίων στις τράπεζες ή στις χρηματαγορές, είδαμε ας πούμε, την τελευταία έκθεση. Το έκθεση για τις 1000 μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο, είχαμε 23% άνοδο των κερδών το 2013. Οι πολυεθνικές είχαν άνοδο βία 4 με 5%.
Υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα εκεί. Γι' αυτό και δεν γίνονται επενδύσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να κινηθεί η οικονομία προς τα μπροστά, ώστε να μπορεί να πυροδοτήσει μια νέα άνοδο των χρηματαγόρων. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν δημιουργήσει μια νεοφεουδαρχική κατάσταση, όπου και αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα που υπήρχε όπως την γνωρίζουμε δεν μπορεί να προχωρήσει. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να διαλύσουν ακόμη περισσότερο τα κράτη και να προχωρήσουν μπροστά. Αυτό είναι η επιλογή τους. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Και πώς θα διαλύσουν τα κράτη και. Θα προχωρήσουν στην διαμόρφωση της Pax Romana. Όπως ήταν η Pax Romana και έλεγε ο Τάκητος. Νομίζω ότι ο Τάκητος το έλεγε. Φτιάχνουν έρημο και την ονομάζουν Ειρήνη. Για τους Ρωμαίους. Ισοπεδώνα να τα σύρουν και Pax Romana. Για να τους είχαν σκοτώσει όλους. Για να πάρει τον πλούτο βασικά. Ξεκινήσουν τα πράγματα. Τώρα, σήμερα υπάρχει ο πληθωρισμός. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα και πάει να περάσει και στην Ευρώπη και να παγιωθεί. Γι' αυτό άλλωστε να και τα μέτρα του Ντράγκη, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ωραία. Γιατί εδώ στην Ελλάδα σε μερικά καταναλωτικά είδη, παρότι έχουμε αποπληθωρισμό, όπου αποπληθωρισμό σημαίνει ότι πέφτουν οι τιμές των προϊόντων, σε μερικά είδη έχουμε ή αύξηση ή κράτημα των τιμών ψηλά. Δηλαδή το γάλα δεν έπεσε, παρότι το προσπαθούν. Ξέρουμε πώς το προσπαθούν. Ή η βενζίνη. Δεν πέφτει. Πολλά προϊόντα μπορώ να σου πω που δεν πέφτουν, παρότι όντως σε άλλα σημεία έχουμε πτώσει. Εξαρτάται τον μονοπωλιακό χαρακτήρα των αγορών, δηλαδή για παράδειγμα. Γιατί θέλω να τραβήξω. Δεν έχουμε, συγγνώμη Δημήτρη, δεν έχουμε αποπληθωρισμό, δεν σημαίνει ότι είναι ολοκληρωτική η πτώση των τιμών. Είναι ο μέσος όρος. Ο δείχτης. Ο δείχτης είναι. Πέφτει και αυτό δεν σημαίνει ότι πέφτουν αναγκαστικά οι τιμές. Απλούστατα δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη στην οικονομία ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις τιμές. Αυτό είναι ο πληθωρισμό. Το θέμα είναι. Δεν υπάρχει προσδοκία έτσι κι αλλιώς και στον κόσμο, στο καταναλωτικό κοινό να. Δεν έχει αγοράσει τίποτα, δεν έχει χρήματα. Τι να παραγοράσει. Ή και να έχει, δεν αγοράζει ποτέ. Δεν έχει ρούχα, αλλά δεν αγοράζει ρούχα. Δεν αγοράζει τρόφιμα. Ναι, αυτό που λέω. Ναι. Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου τα φυσικά μονοπόλια. Φυσικά μονοπόλια ονομάζουμε εκείνες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εκ των πραγμάτων έχουν μονοπωλιακό χαρακτήρα. Δηλαδή το νερό είναι νερό. Έτσι. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι το ίδιο. Τηλεπικοινωνία είναι το ίδιο. Φυσικά μονοπόλια. Φυσικά μονοπόλια ιστορικά τα θεωρούσαμε μετά τουλάχιστον τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι πρέπει να είναι αντικείμενο του κράτους. Δεν μπορεί το κράτος να μην παρεμβαίνει γιατί διαφορετικά ο ιδιώτης που θα πάρει στα χέρια του αυτά θα σε εκμεταλλευτεί μέχρι αηδίας γιατί θα μπορεί να εκβιάσει μια ολόκληρη κοινωνία. Και επειδή είναι φυσικό μονοπόλιο, μπορεί να επιβάλλει και μονοπωλιακά υψηλές τιμές. Δηλαδή, όταν ας πούμε ελέγχει το ρεύμα, όσο και να το ανεβάσει την τιμή, ελέγχει το ρεύμα. Με κατάλαβες τι λέω. Το ίδιο είναι, ας πούμε για παράδειγμα στη βενζίνη σε εμάς. Γιατί να πέσει, όταν αυτή τη στιγμή ελέγχεται από το καρτέλ, το συγκεκριμένο καρτέλ δηληστηρίων. Γιατί να πέσει. Άρα... Αυτό χειραγωγείται ουσιαστικά από τα καρτέλ και τα τράστια. Ναι, βεβαίως. Ότι έχουμε αποπληθωρισμό να πέφτει. Μα το γεγονός ότι πέφτει αυτή εδώ και 1,5 χρόνο, πάνω από 1,5 χρόνο, πέφτει ο δείκτης τιμών. Παρ' όλα αυτά, το επίπεδο τιμών στην Ελλάδα είναι 40% πιο ψηλό από τη Γερμανία. Αυτό. Και, βέβαια, παρά το γεγονός ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι περίπου στο μισό της Γερμανίας πλέον. Αυτό το πράγμα, αυτή η μεγάλη διαφορά είναι η υπερεκμετάλλευση που γίνεται λόγω της μονοπωλιακής δομής της ελληνικής οικονομίας. Mm-hmm. Ωραία. Και τελευταίο για να τελειώσω, υπάρχει καλός αποπληθωρισμός. Και πώς συνδέεται ο αποπληθωρισμός, μάλλον ποια συνθήκη προκύπτει από τη σχέση αποπληθωρισμού και χρέους. Αλλά το πρώτο σκέλος είναι αν υπάρχει καλός αποπληθωρισμός. Δηλαδή, αν ποτέ μπορείς να πεις ότι σε μια οικονομία, ρε παιδί μου, πρέπει να έχουμε αποπληθωρισμό και μας βολεύει. Βολεύει αυτή την τάξη. Εάν δεν υπάρχει ποσοστό και ιδιωτικό ποσοστό κέρδους και κυνηγητό ανόδου του ποσοστού κέρδους και η πτώση του τιμών εξαρτάται από την. Είναι ευθέως ανάλογη με την άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας, αυτό είναι καλό για την κοινωνία. Άρα και ο αποπληθωρισμός δεν μας ενοχλεί. Δεν είναι αποπληθωρισμός. Δεν είναι αποπληθωρισμός αυτός. Αυτός είναι αντιπληθωρισμός. Είναι στη θέση του πληθωρισμού, είναι το ακριβώς ανάποδο του πληθωρισμού. Ο απόπληθωρισμός είναι στην πραγματικότητα η αδυναμία να ανταποκριθεί η αγορά στις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας. Σε όλο το εύρος της καταναλωτικής δύναμης, δηλαδή είτε και στις χαμηλές τάξεις, αν πούμε, στους αδύναμους και συνολικά. Ναι, συνολικά. Ωραία. Και η σχέση αποπληθωρισμού χρέους.
πώς από εκεί τι είναι, δεν είναι πιο... Ο αποπληθωρισμός δημιουργεί, κάνει το χρήμα πιο ακριβό. Επόμενο, εφόσον λοιπόν κάνει πιο ακριβό, άρα κάνει πιο μεγάλη, πιο κοστοβόρα, πολύ πιο ακριβή την εξυπηρέτηση του χρέους. Και αυτό δημιουργεί τρομακτικό πρόβλημα ο συνδυασμός του να έχει ψηλό χρέος και εξυπηρέτηση χρέους και ταυτόχρονα πληθωρισμό. Ναι, εννοώ ότι υπάρχει πιθανότητα να μην έχει χρέος μια χώρα, δημόσιο ιδιωτικό χρέος, και να έχει αποπληθωρισμό όποτε υπάρχει χρέος σε τόσο μεγάλο βαθμό είναι φυσικό επακόλουθο να μπει σε δίνη αποπληθωρισμού μια οικονομία. Όταν έχεις τεράστια υπερχρέωση μια οικονομία και προσπαθείς να προσπάσεις πόρους από αυτή την οικονομία για να πληρώσεις το χρέος, αυτό δημιουργεί αποπληθωριστικές πιέσεις. Έτσι, δηλαδή σου δημιουργεί καταστάσεις όπου πόροι, γι' αυτό και βλέπουμε σε όλη την ευρωπαϊκή οικονομία αυτή τη στιγμή, να βυθίζεται ή να τίνει να βυθιστεί σε μια δίνη αποπληθωρισμού. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό κιόλας το πρώτο δείγμα προβλήματος γερμανική οικονομία στην βιομηχανία της, που στηρίζεται πάρα πολύ σε αυτό, λόγω του εξαγωγικού προσανατολισμού που έχει σαν οικονομία. Γιατί ο αποπληθωρισμός που υπάρχει στην υπόλοιπη οικονομία ή που φαίνεται να υπάρχει στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία, δημιουργεί πρόβλημα ζήτησης και στη γερμανική πλέον. Αυτό θα δημιουργήσει τρομακτικό θέμα. Δηλαδή θα σπρώξει όλες τις χώρες σε διαδικασία αποπληθωρισμού και είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί αυτό στα πλαίσια της Οικονομικής και Ενωνατικής Ένωσης. Δεν μπορεί να πουλήσει η Γερμανία τα προϊόντα της, δηλαδή. Δεν μπορεί να αγοράσει. Μα τα πουλήσει. Μα η Γερμανία πουλάει κατά κύριο λόγο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα προϊόντα της. Δεν είναι πουλάει εκτός. Οπότε τη δυσπραγία που υπάρχει σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και σε μεγάλες οικονομίες, με Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία, δεν πλέον αρχίζει και την επιτρέπει και στην ίδια. Τώρα, το στίχημα για αυτήν είναι να βρει άλλες αγορές και εκτός ευρωζώνης. Αν θα καταφέρει να το κάνει αυτό, το πράγμα το δούμε. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί ήδη οι αγορές αυτές, σε αυτές τις αγορές ανταγωνίζεται η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τους δικούς τους όρους. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο για τη Γερμανία να αναπτύξει την πολιτική του δραστηριότητας. Γι' αυτό και έχουν εγκλωβιστεί όλες οι χώρες και πηγαίνουν όλες μαζί στον τάφο. Νούμερο 10. Νούμερο 10. Μετά από όλα θα μπορούσα. Άλλη ερώτηση, παιδιά. Οι πόλεμοι τοπικοί ή παγκόσμιοι είναι αιτία να δημιουργήσουν στη συνέχεια ανάκαμψη οικονομική. Πώς έχει ιστορικά δηλαδή έχει αποδειχθεί. Ναι, γιατί ο πόλεμος στην ουσία είναι μια μεγάλη καταστροφή κεφαλαίου. Ναι. Μια τεράστια καταστροφή κεφαλαίου. Μόνο που και σήμερα ακόμη και ο πόλεμος δεν μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες καταστροφής κεφαλαίου τέτοιες ώστε να επαναφέρει την οικονομία. Παρ' όλα αυτά όμως, ο πόλεμος παραμένει ένα εργαλείο καταστροφής, διαβημένης καταστροφής κεφαλαίου. Και ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος παίξαν αυτό το ρόλο. Βέβαια, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος δεν κατόρθωσε να βγάλει την οικονομία από αυτήν την κρίση. Πολύ σύντομα, μέσα σε 3 χρόνια, ο οικονομικός κύκλος άρχισε να λειτουργεί σε πολύ πιο περιορισμένο χρόνο, δηλαδή ένα 3 έως 5 χρόνια, και είχαμε ξεχαρβάλωμα πλήρως της διεθνούς κίνησης κεφαλαίου. Οπότε η παγκόσμια οικονομία κρίνεται από το κατά πόσο μπορεί να κινείται ελεύθερα κεφάλαιο. Μετά το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, είχαν μπλοκαριστεί τα πάντα. Από τις αποκρατικές σχέσεις και τον τρόπο που είχαν διαμορφωθεί συνασπισμοί. Και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όμως, είχαμε τη μεγάλη εξόρμηση των ΗΠΑ, που δεν την είχαμε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν μπορούσε να κάνει αυτή η εξόρμηση. Και αυτό έδωσε τη διέξοδο στο Παγκόσμιο Πρωταθλητικό Σύστημα. Μετά την ιστορική κρίση του 1973-1990, είχαμε την κατάρρευση του υπαρκτού συσχετισμού και άρα μια νέα εξόρμηση του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος με κύριο μοχλό τις ΗΠΑ, όπου πλέον αναμόρφωσε ολόκληρο τον πλανήτη. Ολοκληρωτικά. Δεν ήταν μόνο η υποκατάρρευση χώρες ή η παλινόρθωση ή οτιδήποτε, όπως λέγανε, μεταβατικού τύπου οικονομίας, δηλαδή τις λέγανε. Προσφάτως διάβασα πριν ένα χρόνο. Το Foreign Affairs έγραψε ένα άρθρο και επιτέλους λέει να πάψουμε να τις βλέπουμε μεταβατικού τύπου. Τι πάνε με μεταβατικού τύπου, λέει. Ό,τι είναι, τελείωσε.
Γιατί τις λέγανε, το λέγανε τότε μεταβατικού τύπου. Γιατί υποτίθεται ότι όλα αυτά που τραβάγανε αυτές οι χώρες μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού ήταν στη μετάβαση προς μια καλύτερη κατάσταση καπιταλιστικής οικονομίας. Εντάξει, χρειάστηκαν 2 δεκαετίες για να καταλάβουν ότι δεν μεταφέρουν πουθενά. Θα μείνουν εκεί, όπως είπε. Και γι' αυτό είπαν, εντάξει, τελειώνουμε. Δεν τις λέμε μεταβατικές, τις λέμε κάπως αλλιώς τις έχουν ονομάσει, δεν θυμάμαι τώρα. Και τώρα ο πόλεμος πάλι το ίδιο ρόλο, τον ίδιο ρόλο. Είναι μια διαφορά όμως. Εξυπηρετεί και τη διαμόρφωση πολιτικών, την άσκηση οικονομικής πολιτικής. Το καινούριο στοιχείο που έχει ο πόλεμος, η επιβολή πολέμου, είναι ότι πλέον είναι η προέκταση της οικονομικής πολιτικής με άλλα μέσα. Όχι της πολιτικής γενικά, όπως έλεγε ο Κλάουζεβιτς, αλλά της οικονομικής πολιτικής με άλλα μέσα. Έχουμε επιβολή νεοφιλελεύθερων συντάγων, άνοιγμα αγορών, φιλελευθερωποίηση των αγορών με πολεμικά μέσα. Η Ουκρανία, γιατί το Ιράκ τι είναι, το Αφγανιστάν. Σε όλες τις χώρες, ας πούμε, που έγιναν επεμβάσεις ή που είχαν πολεμικά γεγονότα, εφαρμόσανε πολιτική φιλελευθερισμού, ανοίγματος των αγορών, κατάρριξη συνόρων, ιστορίες. Στην Ιγυρία που τον έχουν τώρα, την έχουν πρότυπο. Διαβάζεις τελευταία εκθέση, ας πούμε, και λες, η φοβερή ανάπτυξη στην Ιγυρία, μα καλά, μέχρι προχθές. Δεν σφάζονταν εκεί κάτι. Και σφάζονται ακόμη. Δηλαδή, στον νότο της Ιγυρίας γίνεται ο χαμός. Λοιπόν, κατά τα άλλα, λίγο φοβερή ανάπτυξη. Είναι πρότυπο τώρα λίγο ανάπτυξη στην Ιγυρία. Ναι, πήγαινε να ζήσει εκεί, να σε δω. Πόσο εύκολα μπορεί να γίνει μέσα σε ευρωπαϊκό κράτος πόλεμος τώρα, εγώ πιστεύω ότι εκεί βαδίζουν. Μέσα στην Ευρώπη. Μέσα στην Ευρώπη. Μεταξύ ποιοι. Ουκρανία. Διάβασα προχθές ότι η Γερμανία λέει θα πάρει τα όπλα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε και θα υπερασπίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, να την φύγει. Γερμανία. Η Γερμανία, το διάβασα προχθές. Τα ανθρώπινα δικαιώματα να πιάνουν, ναι. Παιδοφίλων. Γενικώς και αορίστως, μήπως έχει σχέση με αυτή την ύφεση που έχει στα βιομηχανικά προϊόντα στη μη πώληση, μη πώληση του. Όχι, η Γερμανία αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να σηκώσει τέτοιου τύπου στρατιωτικές αποστολές. Προσφάτως, αυτό το γελίο υποκείμενο Γκάου που έχουν για πρόεδρο της Δημοκρατίας έκανε δήλωση ότι έκανε μια ολόκληρη ομιλία ότι πρέπει να απαλλαγεί η Γερμανία από τις δεσμεύσεις του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου προκειμένου να αναπτύξει διεθνή στρατιωτικό ρόλο. Ναι, κάπως έτσι. Έτσι. Λοιπόν, δεσμεύσεις ποιες εννοείς, των συμμάχων. Υπάρχουν και συμβατικές δεσμεύσεις. Των συμμάχων. Βεβαίως, γιατί δεν μπορεί να έχει στρατό. Ακόμη ισχύει το ότι οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις δεν μπορούν να έχουν αποστολές εκτός εδάφους. Ακόμη. Αυτό έχει καταστρατηγηθεί με την κάλυψη των Αμερικανών και των ΝΑΤΟ. Έχουν πάει στο Αφγανιστάν. Όχι, όχι μόνο. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, επίσημα απαγορεύεται με τις συνθήκες ειρήνης και τη συνθήκη του Αγίου Φραντσίσκου που τελείωσε, του Σαν Φραντσίσκο που τελείωσε ο πόλεμος και όλα αυτά τα πράγματα, δεν της επιτρέπουν πρώτον να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις πάνω από ένα επίπεδο. Έτσι, και στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό και στρατιωτικές βάσεις. Τώρα, είδαξε. Στρατιωτικές αποστολές ήδη από την εποχή της Ιουγκοσλαβίας για να αναλάβει. Λοιπόν, τώρα να αναλαμβάνει στρατιωτικές βάσεις. Μία από τις πρώτες στρατιωτικές βάσεις που φτιάχνουν είναι στην Κύπρο. Γερμανική, όχι νατοϊκή. Άρα γερμανική. Ναι. Σηκώνει κεφάλι. Προσπαθεί. Mm-hmm. Να δούμε. Από την άλλη μεριά έχουμε και την Ιαπωνία που για πρώτη φορά παίζει αυτόν τον ρόλο. Mm-hmm. Η Ιαπωνία, επειδή είναι νησιωτικό εμπλεγμένη, νησιωτική χώρα, mm-hmm. το μεγάλο τη όπλο πάντα ήταν τα αεροπλανοφόρα. Mm-hmm. Γι' αυτό μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην συμφωνία παράδοση, υπήρχε ερετή δέσμευση ότι δεν μπορεί να αναφυγήσει αεροπλανοφόρα η Ιαπωνία. Το πρώτο αεροπλανοφόρο μόλι βγήκε από τα. Τα ναυπηγεία της Ιαπωνίας. Προχθές. Ναι, το οποίο βαφτίστηκε αντιορπηλικό. Μάλιστα. Το οποίο το βλέπεις, είδα τις φωτογραφίες. Ένα αεροπλανοφόρο κανονικό, δηλαδή. Όχι προχθές. Με ελικοπτεροφόρο, κανονικό αεροπλανοφόρο, το οποίο λέει είναι, το ονόμασε η κυβέρνηση της Ιαπωνίας, λέει αντιορπηλικό μακράς εμβέλειας. Λοιπόν, εξοπλίζονται. Το ότι εξοπλίζονται ποτέ στην ιστορία τρομακτική άνοδος του εξοπλισμού, δεν έγινε χωρίς τελικά να καταλήξουμε σε πολύ μεγάλες αναμετρήσεις. Πολεμικές αναμετρήσεις. Είναι πολύ μεγάλη η προετοιμασία κατά τη γνώμη σου αυτή. Συγκριτικά με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις μεγαλύτερες. Αυτή τη στιγμή Κίνα, ναι. Η Ιαπωνία και η Γερμανία. Αυτή όχι δηλαδή. Μόνο, όλες οι χώρες. Όλες οι χώρες. Και η Ρωσία. Και η Ινδία. Η Ρωσία βασίζεται σε αυτό. Η Κίνα.
Η Κίνα έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Το τελευταίο έχει αναπτύσσει πάρα πολύ την πολεμική της αεροπορία, που θέλει να την εξισώσει με εκείνον των Ρώσων και των Αμερικανών. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αναπτύσσει, έχει αεροπλανοφόρα, παρά και ενάντια με τη συμφωνία. Όχι, η Ινδία έχει. Αλλά τα έχει από παλιά με την βοήθεια των Σοβιετικών, από την εποχή που ο Ίντιρα Γκάντι ήταν πρωθυπουργός με ανεξαρτησία και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί ήταν μια ιδιόρυθμη κατάσταση κράτους, ανεξάρτητου κράτους η Ινδία. Και είχε φτιάξει στόλο και με αεροπλανοφόρα. Η Κίνα όμως δεν είχε αεροπλανοφόρα μέχρι που κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση. Τότε είχε πάρει το Κίεβο, ήταν ένα αεροπλανοφόρο το οποίο φτιαχνόταν κάτω στην Οδυσσό, στα ναυπηγεία της Οδυσσού, ήταν μισοτελειωμένο και το πήρε με πρόφαση, αν το θυμάστε, πέρασε από εδώ, από το Αιγαίο πέρασε, το κατεβάσανε και το περάσανε με την πρόφαση ότι θα το κάνανε στο Hong Kong, πώς το λένε, ξενοδοχείο... Καζίνο. Καζίνο, μπράβο. Και στην πραγματικότητα τι κάνανε, το πήρανε, αντιγράψανε την τεχνολογία του στο σκαρί και τώρα βγάλανε 4 αεροπλανοφόρα. Έχουν το πρώτο battle group ναυτικού αντίστοιχο με τις ΗΠΑ. 4 αεροπλανοφόρα που συνδέζονται με συνοδευτικά πλοία. Δηλαδή πάμε σε καταστάσεις που είναι τελείως έκτιμες. Γιατί πλέον ενώ οι ΗΠΑ παραμένουν οι πιο ισχυροί στρατιωτικά χώρα στο πλανήτη, έχουμε πολλές ακόμη χώρες οι οποίες πλησιάζουν ή μπορούν να την απειλήσουν. Ευθέως. Η Ινδία έχει αυξήσει ή έχει. Και η Ινδία είναι από τις πιο ισχυρές στρατιωτικά χώρες στον πλανήτη. Έχει τεράστιες δυνατότητες. Και πυρηνικά. Ναι, αφού είναι καλά. Όλες αυτές είναι πυρηνικές. Δεν έχει. Είναι από τους πρώτους που απέκτησε. Και μάλιστα αν είχε αναπτύξει πάρα πολύ, διότι αγόρασε πολλούς από το επιστημονικό δυναμικό της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Όταν κατέρευσε, έγινε λίμπα η Σοβιετική Ένωση και οι άλλοι ψάχναν για δουλειά. Η Κίνα αγόρασε πολλούς από αυτούς, τους εγκατέστησε στην. Γιατί που βρήκε τεχνολογία stealth. Την έκλεψε από τους Αμερικάνους. Τους Σοβιετικούς ήταν. Από πρώην Σοβιετικούς εγκατέστησε στο έδαφος της και αναπτύσσει πολύ γρήγορα στρατιωτική τεχνολογία. Αυστραλία και Λατινική Αμερική. Έχουμε τη Βραζιλία η οποία είναι αρκετά νεβά, αλλά δεν είναι σε επίπεδο ούτε η Αυστραλία. Είναι σε επίπεδο που λέμε μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις, ας πούμε. Έτσι. Έχουμε όμως ο όγκος και ο εξοπλισμός αυτή τη στιγμή του πλανήτη συγκρίνεται με τις πρώτες δεκαετίες του δεύτερου παγκόσμιου, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οι ρυθμοί. Μια διαφορά. Δεν έχουμε τα ποσά που δαπανόντουσαν τότε για τον αγώνα των πυρηνικών. Δηλαδή δεν αγοράζονται, φτιάχνουν πυρηνικά όπλα. Φτιάχνουν όμως ό,τι άλλο θέλεις. Ό,τι άλλο θέλεις. Εξελίσσονται πάρα πολύ τα οπτικά συστήματα και δίνουν μεγαλύτερη βάση στη δυνατότητα να γίνουν συμπλοκές σε τοπικό επίπεδο. Που σημαίνει ότι και οι πόλεμοι που θα γεννηθούν ή που προβλέπεται να γεννηθούν θα είναι πόλεμοι μέσα σε πόλεις, σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Γι' αυτό και φτιάχνουμε τέτοιου τύπου τεχνολογίες, συνέχεια τεχνολογίες. Περιφερική πόλεμη πάντα. Ναι, όσο μπορούν να είναι περιφερειακοί, καθότι όταν μιλάμε για πολέμους, μιλάμε για πολέμους. Δεν μπορεί να πει. Ναι, δεν μπορεί να πει ότι δεν το περιορίζουμε. Να μπορεί να χαρακτηρίσουμε. Πρόσφατα διάβαζα μια αναφορά για τις τελευταίες αγορές οπλισμού της Αμερικανικής αστυνομίας. Η Αμερικανική αστυνομία αγοράζει Humvee, θωρακισμένα πολεμικά ελικόπτερα. Χαμός, ετοιμάζεται για πόλεμο τον πληθυσμό. Και με τα ντρόν. Αγοράζει τώρα η αστυνομία δικιά μας. Ρομποτικά ελικόπτερα επιτήρησης πόλεμου. Τα ντρόν, αυτά που λένε ο ντρόν. Και η Γαλλία αντίστοιχα προφανώς εξοπλίζεται. Αναπτύσσεται η Γαλλία, έχει στρατιωτική δράση. Δηλαδή, όλη η υποσαχάρια Αφρική έχουν αναπτυχθεί γαλλικές δράμεις. Σε όλη την υποσαχάρια Αφρική. Καταστρέφουν από το Τσάντ, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Μάγιο Μαυρίκιο, μέχρι το Τιμπουχτού πέρα, το Τζιμπουτί, συγγνώμη. Yeah. Και έχουν και πυρηνικά. Και δεν είναι τυχαίο ότι αναπτύσσονται ακριβώς εκεί πέρα που ήταν η Λεγιόνα των Ξένων, έτσι. Ναι. Το Λοντανή, ας πούμε, η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, λειτουργήσε ως ανάκομα της κρίσης που ήρθε αργότερα το. Τι ανάγκωμα, τι εννοείς. Ανάγκωμα ότι άνοιξε μια μεγάλη αγορά και
εκμετάλλευσης αυτής της περιοχής και των κατοίκων οι οποίοι μετανάστευσαν και έριξαν τα μεροκάματα που είναι στην πόλη του Ευρώπη. Αυτό έδωσε ένα χρόνο ζωής στον κύκλο ώστε να πάει η κρίση λίγο πιο κάτω. Αυτό το πράγμα έδωσε πολύ μεγάλες δυνατότητες στο σύστημα. Δεν είναι μόνο το ότι επιπλέον εφεδρείας έδωσε το παγκόσμιο σύστημα να αναπτυχθεί, αλλά έδωσε δυνατότητα να αναμορφώσει την παγκόσμια οικονομία και την οικονομική γεωγραφία σε πλανητικό επίπεδο. Δεν αναμόρφωσε μόνο τις περιοχές που ήταν τοπικά, ο υπαρκτός σχεδιασμός ή που λειτουργούσαν αυτές οι χώρες. Α, τι έγινε στις υπόλοιπες χώρες. Από τότε συντρίφτηκαν και ολοκληρωτικά τα κοινωνικά και εργασιακά αιτήματα παντού. Άλλαξε μορφολογία και συγκρότηση όλος ο δυτικός κόσμος. Δεν είναι μόνο ότι τσάκισαν τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, όλες αυτές οι χώρες, ας πούμε, μέχρι το Βιετνάμ ή την Κίνα. Έγιναν και μεγάλες μεταβολές και μέσα στην Δύση. Αν δεν κατέρεω υπό το σοσιαλισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα μπορούσαν να φτιάξουν ούτε του Αγίου Πατάπιο ανήμερα. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση. Και το γεγονός το 87 ξεκινάει. Η μεγάλη πρόκληση του 92 που το λεγόταν τότε ήταν γιατί είχαν την κάλυψη του Γκορμπατσόφ από πίσω. Χωρίς τη συμβολή και τις μεταβολές που έγιναν τότε στον υπαρκτό σοσιαλισμό και την κατάρρευσή τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να γίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εξασφάλισε πρώτον υψηλά ποσοστά κέρδους, πολύ υψηλά ποσοστά κέρδους για τις κεφαλαιακές συγκεντρώσεις δύναμης και πολιτικής ισχύως. Τις μεγάλες συγκεντρώσεις πολιτικής δύναμης έξω από τα εθνικά θεσμικά πλαίσια, ώστε να μπορούν να ελέγξουν τα παρέμβουν οι λαοί, και από την άλλη και συγκεντρώσεις οικονομικής δύναμης, τεράστιες, με δυνατότητες κερδοφορίας πολύ ψηλότερες από την αμερικανική οικονομία. Αν δεις τα ποσοστά κέρδους, όσα αλλάζουν δραματικά για τις οικονομίες, ειδικά τις μεγάλες ή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εντυπωσιακό. Ακόμη πριν από την κρίση, το μέσο ποσοστό κέρδους στην προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 36%. Όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 22%. Μεταβίας στις προηγούμενες δύο δεκαετίες έπιανε το 26%. 10 ποσοστίες που ανάς παρακάτω. Στην Ελλάδα έχουμε 59% έχουμε εμείς εδώ. Μέχρι πριν από την κρίση. Το 2010 εμείς πιάσαμε 59% ποσοστό κέρδους. Στην προστιθέμενη αξία που παράγει μια οικονομία. Προστιθέμενη αξία είναι το συνολικό προϊόν που παράγει μια οικονομία. Το νέο προϊόν που παράγει μια οικονομία κάθε χρόνο. Αυτό το προϊόν χωρίζεται σε εισοδήματα. Το ποσοστό κέρδος, μάλλον το ποσοστό του προστιθέμενης αξίας που πηγαίνει σε κέρδος, ιδιωτικό κέρδος, είναι στην Ελλάδα 59%. Ο μέσος όρος, όχι, δεν είναι μόνο επιχειρηματίες. Είναι και τράπεζες, είναι ό,τι θέλεις μέσα. Το ιδιωτικό κέρδος, είτε με τη μορφή τόκων, είτε με τη μορφή εισοδημάτων, είτε επιχειρηματικών κερδών. Όλο το ιδιωτικό κέρδος. Όχι η μισθή. Όχι, η μισθή έξω. Λοιπόν, στο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 36%. Και εμείς χτυπήσαμε 59% το 2010. Μέσω κρίσης. Μέσα στην κρίση. Πάντα είχαμε τέτοια ποσοστά κέρδους. Αυτό είναι το σχετικό μας πλεονέκτημα. Από τη στιγμή που εσύ δεν θεμελιώνεις την ανταγωνιστικότητά σου σαν οικονομία στην παραγωγικότητα της εργασίας, αναγκαστικά το θεμελιώνεις στο ποσοστό κέρδος. Για ποιο λόγο να έρθει ο άλλος, ο ξένος επενδυτής σε εσένα? Γιατί μπορεί να πετύχει πολύ ψηλότερα ποσοστά κέρδους από ό,τι στην πατρίδα του σε κάποιες άλλες χώρες. Αυτό είναι το κίνητρο. Και τώρα πλέον που έχουμε κρίση και που υποφέρουν τα ποσοστά κέρδους, γι' αυτό για να τα κρατήσουν τόσο ψηλά επίπεδα, τι κάνουν? Συνθλίβουν ολόκληρη την κοινωνία. Για να κρατήσουν τα ψηλά ποσοστά κέρδους έτσι. Για να έρθουν τα κεφάλαια απ' έξω. Αυτό δεν λένε. Να μας έρθουν τα κεφάλαια, να μας δώσουν δουλειές. Και άμα δίνανε έμφαση στην παραγωγικότητα. Ήθελα άλλη δομή, λέω, οικονομία. Πάλι θα υπήρχε ιστορή κεφαλαίων. Όχι. Όχι απαραίτητα. Για να αναπτύξεις την παραγωγικότητα, αν θες να βασιστείς παραγωγικότητα της εργασίας, σημαίνει ότι πρέπει συνεχώς να ανανεώνεις την τεχνολογία και την οργάνωση παραγωγής. Αυτό σημαίνει το κράτος ότι παρεμβαίνει καθοριστικά, ότι έχει τον κύριο όγκο των επενδύσεων τεχνολογίας κατά της παραγωγής. Αλλά δεν συνεργάζονται σε ένα κεφάλαιο.
και συμπληρωματικά μπορούν να παίρνουν τα ξένα κεφάλαια με το στόχο να αναπτύξουν εκεί πέρα. Και μπαίνουν με τους δικούς όρους, δεν μπαίνουν και φυσικά δεν μπορούν να αποτελέσουν λοκομοτίβα. Δηλαδή, δεν μπορούν να αποτελέσουν από μηχανή, φορτώνουμε πάνω, ας πούμε, στα ξένα κεφάλαια την οικονομική ανάπτυξη. Αλλιώς θα είμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Τα κεφάλαια αυτά όμως σε περίπτωση δεν θα είναι τα ίδια με αυτά που έχουμε τώρα. Αυτά που είναι και δεν το πει. Βεβαίω. Θα είναι υγιή κεφάλαια, ας πούμε. Δεν είναι το θέμα του υγιούς, έρχονται και πάλι να κερδίσουν. Θα κερδίσουν. Αλλά δεν έρχονται να κερδίσουν αυτά τα γλάδια που παίρνουν τώρα. Δεν έρχονται με δική του επιλογή, έρχονται με δική σου συμφωνία. Είναι σαν να πάνε να κλείσει μια συμφωνία με δική σου πρωτοβουλία για το πώς θα φτιάξει το σπίτι σου. Με ένα μάστορα, με ένα εργολάβο. Είναι άλλο πράγμα να πεις. Πάτε, παιδιά, φτιάξτε το σπίτι που γουστάρετε εσείς. Εντάξει, και αν να πας να κλείσεις μια συμφωνία με ένα μάστορα, για να σου πει κάτσε, ρε φίλε, θα το φτιάξεις έτσι, θα σε επιβλέπω εγώ. Αυτές είναι οι αμοιβές, θα συμφωνήσουμε και θα μου το φτιάξεις σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κτλ. Άμα δεν μπορώ να το φτιάξω εγώ. Έτσι. Για φαντάσου να έλεγες, όποιος μπορεί, φτιάξτε το. Και εγώ, μετά το μεταλλεύεται και το σπίτι κιόλα και οικονομάει, ωραία. Το φάει να το παίρνει ο μάστορας και μετά το νοικιάσει σε μικρόχει. Το γεγονός ή το. Πιθανότητα να μην υπάρξει ενδιαφέρον από μεγάλο, δεν υπάρχει. Όχι, πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει η δυνατότητα. Να μην τον ενδιαφέρουν και μια σειρά λόγους, η συγκεκριμένη περιοχή να μην τον ενδιαφέρει. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό τότε. Για κρατική συμφωνία. Πας με κράτος και συμφωνείς. Αυτό που θέλεις το παίρνεις από το κράτος. Εκεί είναι πιο εύκολες οι ιστορίες και μάλιστα άμα κάτσεις και μπήκαμε. Μια συμφωνία με μεγάλο κράτος, ας πούμε, σχετικά, ας πούμε, και που μπορείς να αξιοποιήσεις συγκριτικά πλεονεκτήματα για στρατηγικής φύσεως, πολύ πιο εύκολα μπορείς να είσαι σε επαφή με μεγάλα κράτη. Αλλά αυτό προϋποθέτει άλλη δομή οικονομίας, να δουλεύει τελείως διαφορετικά το κράτος, φυσικά άλλη κυβέρνηση. Σε αυτό εδώ είναι ένα παράδειγμα αυτό με τον αγωγό που θέλει να περάσει η Ρωσία. Από την Βουλγαρία, από εμάς, ήταν... Το Μπουργκάζ, ναι. Μπουργκάζ Αλεξανδρόπολη. Είναι ιδιωτική ή είναι σαν διακρατική αυτή η συμφωνία. Αυτή είναι διακρατική συμφωνία με ιδιωτική παρέμβαση, δηλαδή είναι ιδιωτικός αγωγός. Υπέγραψαν τα κράτη ότι επιτρέπουν στην ιδιωτική κοινοπραξία το αγωγό να την κατασκευάσει. Αλλά αυτός ο αγωγός υποβαθμίστηκε και δεν θα λειτουργεί παρά μόνο σαν προέκταση του αγωγού που θα έρχεται από το Αζερβαϊτζάν, ποτέ θα έρχεται από το Αζερβαϊτζάν μέχρι την Αδριατική. Αλλά δεν είναι της Ρωσίας. Η Ρωσία συμφώνησε απλά ότι θα φέρνει τα πλοία στο Μπουργκάζ. Τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει οι Αμερικάνοι. Από το Μπουργκάζ μέχρι την Αλεξανδρόπολη. Άρα υπήρχε αυτό ότι υπήρχε μεγάλος πόλεμος, να μην περάσει καθόλου και... Υπήρχαν ιδιωτικά συμφέροντα. Υπογράφηκε όταν έκλεισε συμφωνία με τη ΣΕΒΡΟ. Και μπήκε η ΣΕΒΡΟ ως βασικός μέτοχος στην κοινοπραξία για μόνο σε αυτό το αγωγό. Και εδώ σε και οι Αμερικάνοι. Να πω, Δημήτρη, η κρίση είναι πανευρωπαϊκή και παγκόσμια. Ευνοεί αυτό για την ανατροπή που ζητάμε εμείς εδώ στην Ελλάδα για μας, για τα δικά μας τα χωράφια, αυτή η χρονική στιγμή, η περίοδος αυτή η ιστορική. Ναι. Γιατί είναι άλλο πράγμα να έχεις κρίση εσύ και όλες οι υπόλοιποι παγκόσμια οικονομία να είναι ισορροπημένη στον ένα ή στον άλλο βαθμό και άλλο πράγμα ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία να είναι σε τεράστια ανισορροπία και εσύ να αποσπάς από αυτό το πράγμα για να ακολουθήσει το δικό σου δρόμο. Μπορείς πιο εύκολα να παίξεις αντιθέσεις. Έχει πολύ πιο εύκολο να αντιδράσεις σε πιθανές αντενέργειες που θα γίνουν σε σένα. Γιατί είναι τελείως αντιφατικά τα πράγματα. Θα δράσει ευνοϊκά και για τους άλλους. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να έχεις και αντίμετρα, να εφαρμόσεις αντίμετρα με πολύ πιο καταστροφικές συνέπειες ακόμη για τις μεγαλύτερες οικονομίες από ό,τι θα ήταν σε άλλες συνθήκες. Και οι αντιπαλότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών οικονομικές ποιες είναι και πιθανή σύγκρουση πολεμική, ας πούμε. Μεταξύ ποιων κρατών. Δεν θα γίνει ανάπτυξη σε κράτη. Μπορεί να διαλύονται τα κράτη και θα υπάρχει πόλεμος. Από τη διάλυση των κρατών θα γίνει. Δηλαδή.
Τώρα θα γίνονται, θα διαλύονται τα κράτη. Εδώ πέρα έξι πολιτείες με τις πολιτείες της Ηνωμένης Πολιτείας ζητάνε την αποχώρησή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για πρώτη φορά από το 1855 και μετά. Τώρα. Πόσες πολιτείες, πέντε. Έξι. Οι γνωστές έξι που ξεκίνησαν τον Εμφύλιο. Μέσα στην Ευρώπη, τι εννοείς ακριβώς. Εδώ διαλύεται η Ισπανία, δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Ισπανία, εντάξει, είναι φυλές εκεί, εντάξει. Η Γαλλία. Γιατί δεν έχει φυλές εκεί. Εδώ σπάζονται, ας πούμε, βλέπουν, δεν έγινε εξέγερση στα προάστια. Δεν είναι δύσκολο να ξαναγεννηθεί αυτή η ιστορία. Το Παρίσι. Όχι μόνο το Παρίσι, αλλά και η Γαλλία. Και όσο γιγαντώνονται τα προβλήματα, τόσο θα υπάρχουν τρομακτικές ιστορίες τέτοιες. Εκρήξεις δηλαδή μέσα στα ίδια τα κράτη μειονοτικών. Που θα διαλύονται, όχι μόνο μειονοτικών, με οποιαδήποτε άλλη μορφή. Στο κράτος γραφείς υπάρχει το μουσουλμανικό στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί με χιλιάδες όρους. Για μας. Γιατί γιατί στην Γαλλία δεν έχει. Στην Γαλλία έχει πολύ. Και μάλιστα τους καταπιέζουν περισσότερο από ό,τι εμάς. Τους απαγορεύουμε και τη μαντέλα να φοράνε. Δηλαδή αδιανόητα πράγματα. Σε δημόσιο χώρο. Έτσι, ή σε δημόσια έκθεση, δεν μπορεί να προχωράσει στον Πάρη και να φοράει μαντήλα, σταματάει στην ομίλη και στο Θεάζ. Και δεν εννοώ το Φερέτζε, εννοώ τη μαντήλα. Πυροδοτούνται από κάποιες οργανώσεις και πολιτικές αυτά. Αυτά είναι ευκολώς ενούμενα. Όλα υπάρχουν μέσα, παίζουν διάφοροι, σαν διάφορα παιχνίδια. Το Χαλιφάτο, ας πούμε, τώρα που βγήκε στην πιάτσα και κάνει αυτά που κάνει. Το χρήμα που έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο στα χέρια του έχει κάνει το απανταχού έγκλημα και το απανταχού κύκλωμα μισθοφόρων που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο να τρέχει εκεί πέρα να ενταχθεί στο Χαλιφάτο. Γιατί είναι παδί του Ισλάμ, όχι. Λεφτά. Και αυτό θα πυροδοτήσει όλη τη Μέση Ανατολή. Και εγώ φοβάμαι ότι θα έρθει και στα δικά μας σύνορα. Δηλαδή αργά ή γρήγορα θα έρθει και στα δικά μας σύνορα. Όταν λέω αργά ή γρήγορα. Ενώ σε ένα-δύο χρόνια, δηλαδή δεν είναι. Φτάθηκε στα δικά μας σύνορα, δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχήν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ένα τέτοιο τύπου κίνημα, αντάρτικο, δεν είναι κίνημα, είναι ένα έτσι, μόρφωμα το οποίο έχει τέτοιες στρατιωτικές δυνατότητες. Μην ξεχνάμε ότι διέλυσε τον Ιρακινό στρατό βόλτα κάνοντας. Και ο Ιρακινός στρατός οργανώθηκε από τους Αμερικανούς και υποστηριζόταν από εταιρείες μισθοφόρων. Λοιπόν, αυτός διαλύθηκε, έγινε φίλο φτερό στην πρώτη μάχη και είχε υπεροχή 1 προς 15. Δηλαδή, ένας ο Χαλιφάτος, 15 και καταλείπανε θέσεις. Λοιπόν, ποιος θα τους σταματήσει. Η Συρία, επειδή φοβάται ότι δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει, έχει εμπλακεί συνέχεια με την αεροπορία της, προσπαθεί να τους αναχαιτήσει μέσα στο Ιρακινό έδαφος. Τους έδωσαν αεροπλάνα και... Φαντάζουν τρόμο. Με βετεράνους Ρώσους. Φαντάζουν τρόμο που έχει πάθει τώρα ο Άσαντ έτσι. Και με ποια logistics τώρα, με ποια οργάνωση αυτοί οι άνθρωποι το πουθενά. Αυτό είναι το ζήτημα. Και κοίταξε κάτι. Άλλο να έχει α πούμε 1.000-2.000 πες μαχητές, του οργανώνει τέλο πάντων κτλ. Τώρα να έχει μια ολόκληρη στρατηγική. Πώς με θέλει η οργάνωση, δομές, ιστορία, το τι χρήμα από πίσω, εμπειρία από πίσω. Το Ισραήλ δεν είναι πίσω. Σαουδική Αραβία. Ο επικεφαλής είναι ξάδερφος του δεύτερου στη σειρά διαδοχής του θρόνου Σαουδική Αραβία. Σαουδική Αραβία είναι Αμερική, δηλαδή. Άρα Ισραήλ. Όχι, αυτά είναι επειδή είμαστε του κόλπου. Βέβαια, μην κάνουμε ευθύγραμμες σχέσεις. Δηλαδή, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι τους έδωσαν την εντολή οι Αμερικανοί και κάνουν. Αυτοί δρούν με... Κοίταξε, έχουν διάφορα πιόνια, τα οποία στο σύστημα που διαμορφώνεται τώρα, μπορεί να αυτονομηθούν και σε δράσεις. Δεν είναι όλα απόλυτα ελεγχόμενα με την έννοια πατάω ένα κουμπί κινείται το Χαλιφάτο, πατάω ένα άλλο κουμπί πετύει το Άσαντ. Λίγο ο βασιλιάς λέει αυτό στο Ριάλ, φοβάται για τα σύνορά του με αυτούς. Παρόλο που είναι και αυτός... Παιδιά, θα φάνε ζωντανό, καταρχήν θα φάνε ζωντανό το βασιλιά στην Ιορδανία. Γιατί ο βασιλιάς στην Ιορδανία είναι δρούζος και καμία σχέση με τους Άραβες κάτω. Με τους Άραβες στην Ιορδανία. Θα τους φάνε ζωντανούς εκεί μέσα. Θα φάνε μετά ζωντανό κατά τη Συρία, όσο αντέξει η Συρία με αυτή τη ιστορία και μετά θα μπουν από πάνω, από τα βουνά στην Τουρκία. Ποιος στρατός, σοβαρά τώρα, ποιος στρατός μπορεί να ανταπεξέλθει με αυτούς.
Δηλαδή βάλτε τα κάτω. Έχουν υπερεξοπλισμό. Όχι, όχι, δεν έχουν. Έχουν τακτικό εξοπλισμό κανονικά. Α, πήραν όλο το στρατιωτικό υλικό του Ιράκ. Τώρα. Όλα. Κάνουν μεγάλο αγώνα να μην πάρουν τα αεροπλάνα. Μεγάλο αγώνα. Ιρακινοί, οι Αμερικανοί, στείλανε drones και μονάδες ειδικές δυνάμεις για να μην πέσουν τα αεροπλάνα της Ιρακινής αεροπορίας στα χέρια του. Λοιπόν, σου λέω τέτοια πράγματα. Αφού κάνανε πλάκα, ρε παιδί μου, έχουν πάρει τα φραγισμένα και τα άρματα των Ιρακινών και στο CNN τα βλέπω, ας πούμε, και κάνανε πλάκες, ας πούμε. Καζόμουνε, κάνανε φόρτος, κολλιές και... Και δεν μου λες πώς τα ξέρουν αυτή τα χέρια. Τα οποία πίσω τα δείξω. Αυτό σου λέω. Κάτσε, δεν είναι μόνο αυτό. Άρα, η παγκόσμια βιομηχανία μισθοφόρων παράγει. Έτσι, γιατί αυτή είναι η εμπειροπόλεμη, η εκπαιδευμένη, δεν είναι. Παίρνω πέντε μαχητές κάτι βλαμμένους από τις αραβικές χώρες, τους εκπαιδεύομαι στην έρημο, τους δίνω ένα πολυβόλο και πάρει και σκοτώνονται. Αυτή είναι εκπαιδευμένη, δεν είναι. Και αποτέλεσμα εκτενού σχεδιασμού σε κάθε περίπτωση. Και είναι αποτέλεσμα εκτενού σχεδιασμού σε κάθε περίπτωση. Βέβαια, αυτό σου λέω. Ένα στρατιωτικό αναλυτή που άκουγα σε Αμερικανική τηλεόραση, σου λέω στο CNN, δεν σου λέω τώρα για κανένα κανάλι που μπορώ, έλεγε αυτό το πράγμα. Είναι πρώτη φορά που βλέπουμε οργανωμένο στρατό χωρίς κρατική υποστήριξη. Δεν μπορεί οργανωμένο στρατό. Έχει ανάγκες, δηλαδή δεν είναι για να μπορεί να κινηθεί. Ναι, αλλά ο Τσεκά ήταν μια συμμορία, μια μεγάλη συμμορία. Εξελίχθηκε αυτό, κοίταξε, το Χαλιφά το ανακοίνωσε. Στόχος, ναι, ο στόχος του είναι να προχωρήσει σε τρεις κατευθύνσεις, προς την Ινδία, το Βόρεια Αφρική και προς την Σταμαρκάνη. Εδώ δημοσίευσαν και χάρτη. Και τι αριθμό είναι αυτή, τι αριθμό στρατιωτών. Κανένας δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει. Έχω διαβάσει ότι μπορείς να φανταστείς. Τα νούμερα επιχείρουν. Και το όνομα του Αλλάχ δίθεν να δουλεύουν αυτοί. Ναι, είναι η γνωστή μαύρη σημαία του Τζιχάν. Τζιχάν. Αίρεση, ας πούμε, μουσουλμάνων. Τζιχάτ σημαίνει ιερός πολιτικός. Ιερός πολιτικός. Όποιον σκοτώσει τον πέσει στο παράδεισο. Πέσει στο παράδεισο. Μαζί με τζεμπίλα. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένα... Ο επόμενος στόχος είναι η Τουρκία. Ο επόμενος στόχος είναι η Συρία. Και μετά η Τουρκία. Θα σταματήσουν, λες. Αμα φάσεις. Καταρχάς, άμα σαρώσουν τη Συρία, η Τουρκία είναι περίπατος. Περίπου. Ο τουρκικός στρατός δεν έχει. Με τίποτα. Και εκεί θα περιγραφούν πολύ τα πράγματα γιατί υπάρχει και η βάση της Ταρτούς, των Ρώσων. Μόνο είναι και οι αμερικανικές βάσεις ακριβώς από πάνω. Πού, στην Τουρκία. Εκεί η Ρωσία δεν παίζει, δεν θα... Πώς να πάει, τι να κάνει. Λέω. Τι να κάνει. Να στέλνει τι, στρατό. Εγώ σου λέω, θα σκάσει η Πόπα και στο Καζακστάν, θα δείτε. Με τον ίδιο τρόπο. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Δεν ξέρω. Μπορεί είμαι σαν την Ουκρανία. Αλλά μέσα σε αυτή την περιοχή που είναι οι τουρκόφωνες δημοκρατίες θα σκάσει μπόμπα γιατί ο Πούτιν είχε εξασφαλίσει προνομιακές συμφωνίες με αυτές τις χώρες. Ήταν η επέκταση του. Τώρα είναι το μαλακό του υπογράστου. Θα του τη σκάσουν τη δουλειά εκεί πέρα. Η Υπερνιστερία είναι μια στρατιωτικοποιημένη περιοχή. Είναι η τέταρτη στρατιά του κόκκινου στρατού. Η παλιά δηλαδή στρατιά. Εκεί δεν κουνιέται φίλο. Οι Αμερικανοί είχαν βάλει τους Μολδαβούς να τη χτυπήσουν στις αρχές της 1990. Τους άρεσαν τους Μολδαβούς. Αυτή η τέταρτη στρατιά ήταν ο βασικός βραχίωνας σε περίπτωση αντεπίθεσης εναντίον του ΝΑΤΟ, της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι πανίσχυρη. Και ο διοικητής ίδρυσε τη Μεδιστερία ως δικό του κράτος. Απλά. Όταν διαλυόταν η Σοβιετική Ένωση. Είναι υπό την επίδεια του. Είναι πάντα έτσι. Γιατί όμως πάντα θα έρθει το πάλι στην Ουκρανία, τα γεγονότα της Ουκρανίας. Ναι, γιατί είναι. Και ο Γιούγκερ και είπε έχουμε θέμα και στην Υπερδυστερία. Βεβαίως, γιατί είναι ένα θέμα εκεί. Στην Υπερδυστερία. Γιατί είναι ανάμεσα στην Μολδαβία και στην Ουκρανία. Την Μολδαβία την ελέγχουν. Δεν μπορούν να αφήσουν με ένα αγκάθι σύνδεσή του με την Ουκρανία. Γιατί στην πραγματικότητα η πρόσβασή του από τη Μολδαβία, Ρουμανία-Μολδαβία. Προς την Ουκρανία έχουν μόνο ένα στενό από κάτω προς την Οδυσσό
θάλασσα, Μολδαβία, υπερδιξτερία για να περάσουν στην Ρωσία, πολύ μικρό, ένα στενό και από πάνω μετά. Είναι δύσκολο για τον ΝΑΤΟ αυτό το πράγμα τώρα, σου κόβουν αυτή την... Ναι, αλλά έχουν ότι πρόσφατα, και αν θυμάμαι καλά από τη δηλώση του Ομπάμα ή του περιβάλλοντος του Ομπάμα, είπαν ότι αυτό που, μάλλον προτροπές προς τον Ομπάμα ήταν αυτές, από ότι το διπλωματικά think tanks, ας πούμε, της ΗΠΑ, ότι είναι προτιμότερο να μην ανοίξουμε αμέσως ευθεία την παράθεση αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία, που είναι μια εβδομάδα τα λέγανε αυτά, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη Ρουμανία και την Πολωνία, που έτσι κι αλλιώς έχουμε την άμεση πρόσβαση. Μα το έχουν κάνει. Έτσι. Ναι, το έχουν κάνει. Ακόμα με πιο. Μα το έχουν κάνει. Διοικητές του Ουκρανικού στρατού, του Ουκρανικού στρατού, αυτού του πουλάμου που εμφανίζεται ο Ουκρανικό στρατό, είναι Πολωνοί στρατιωτικοί. Πολωνοί. Και έχουν άμεση εμπλοκή με του Ρουμάνου, έχουν Ούγγρου, έχουν διάφορα δύο. Δεν έχουν Αμερικανούς ακόμη. Εκτός και αν τους έχουν σε επίπεδο μόνο επιτελικό, δηλαδή στο Κίεβο. Ναι. Σίγουρα θα έχουν εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, προς το παρόν αυτή η κατάσταση. Αλλά αν δεν μπορούν να τελειώνουν με την Ουκρανία, αν δεν τελειώσουν και με την Ιστορία, μάλλον θα τελειώσουν με την Ουκρανία και θα τελειώσουν με την Ιστορία. Δηλαδή δεν την αφήσουν. Τώρα θα τελειώσουν και φαντάζομαι γιατί κάνουν αυτές τις μαλακές που κάνει ο Πούτιν η μία μετά την άλλη, δεν θα το κοστίσει. Και θα τους σκάσουν και στο Καζακστάν από κάτω. Η Περσία εμπλέκεται από τον Ιερό Πόλεμο αυτό. Όχι. Όχι. Προς το παρόν, όχι. Στη Συρία δεν έχει πάτημα με τη Χεζμπολάκ και στο Λίβανο ή το Ιράν. Η Περσία. Προς το παρόν είπαν ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή με τους αυτούς τους τύπους. Μοιραία όμως θα έρθουν σε επαφή. Θα έρθουν σε σύγκρουση μάλλον. Ακριβώς. Το Ιράν θα δει να δει τι θα κάνει. Κρυφή η ατζέντα Αμερικάνων Ιρανών για το ζήτημα. Από την εποχή που βγάλανε στην βάζανε στην άκρη των Αχμαντινετζάμ, υπήρξε μια προσπάθεια προσέγγισης των μουλάδων με τους Αμερικανούς. Από ό,τι φαίνεται, οι Αμερικανοί πετύχανε το βασικό τους αντικειμενικό σκοπό να εξαγοράσουν μέρος των μουλάδων, ώστε να μπορέσουν να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση μέσα στο Ιράν. Και νομίζω το έχουν πετύχει. Σε κάποια στιγμή θα δούμε μεταρρύθμιση του Ιράν δυτικού τύπου με επικεφαλής σου μουλάδες. Ο Αχμαντινετζάμ που βρίσκεται. Πάει τηλέφωνο. Ναι, τον έχουν πάρει στην άκρη. Δεν τον έχουν σκοτώσει άνθρωπος αυτό. Αλλά είναι στην άκρη. Έχουν αναλάβει άλλοι. Θα διασπαστεί το Ιράν. Αυτό είναι σίγουρο. Να το καταφέρουν όπως καταφέρανε και σε άλλες χώρες μέσα, διείσδυση από εδώ μέσα. Διάβρωση και μετά θα τους χτυπήσουν απ' έξω. Και ενδεχομένως μπορεί να τους χτυπήσουν και να τους αναδύσουν το γαλιφάτο να χτυπήσει. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε οι Αμερικανοί να ζητήσουν να συνδράμουν συμμαχικά τους Ιρανούς για να αντιμετωπίσουν την απειλή και τελείωσε το Ιράν. Αλλά θα δούμε πολύ μεγάλες εξελίξεις. Εγώ λέω ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Γιατί να μην το κάνουν αυτό το πράγμα. Και στη θέση τους, εγώ έτσι θα σκεφτόμουν. Αν είμαι στη θέση του Χαλίφη. Ναι. Μέσα σε όλο αυτό το κυκαιώνα, εμείς σε θεωρητικό επίπεδο, πώς είναι δυνατόν να αντιδράσουμε. Ο σίγουρος τρόπος είναι για να χαθείς είναι να είσαι έτσι. Το να συγκολουθείς και να διατηρείς την ενότητά σου σαν λαός. Να πας γρήγορα σε παλαϊκή άμυνα. Για την προστασία της χώρας σου. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορείς να αντιμετωπίσεις έναν διοικητή. Δεν υπάρχει άλλος. Με ρίσκα. Αλλά δεν υπάρχει άλλος. Αλλιώς θα σε πάρουν παραμάζωμα. Άρα υπάρχει και στην δεύτερη μια αναγκαστική λύση, γιατί αυτή δεν είναι λύση, είναι θάνατο. Υπάρχουν πάλι ρίσκα. Προφανώς. Φοβερά. Ποιος λέει όχι. Βεβαίως. Και τα ρίσκα αυτά πού βρίσκονται. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορεί να χρειαστεί να μην πείσει. Από τον εαυτό σου ή από τον περίγυρο σου. Υπάρχουν ρίσκα και εσωτερικά στην πορεία, δηλαδή που θα ακολουθήσει η χώρα. Γιατί πρέπει να εξασφαλίσεις τουλάχιστον τη συνένεση της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού.
σε κάθε ζούλημα. Και αυτό είναι μια πολύπλοκη αντιφατική διαδικασία. Δεν είναι διατάσσομαι και ακολουθεί όλο. Έτσι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μιλάω για μια νέα εξουσία, για μια νέα πορεία της χώρας. Θα έχει ο καθένας την πετριά. Τότε να δεις πετριές που θα βγουν στην επιφάνεια. Γιατί αυτό το μαλακοπίτουρα που βλέπεις τώρα που είναι κλεισμένο στο σπίτι του και είναι στο καναπέ του, τότε θα το δεις επαναστάτη. Θα το δεις επαναστάτη και μπορεί να το μαζέψεις. Γιατί θα το παίζει επαναστάτης περισσότερο από τους επαναστάτες. Είναι το χαρακτηριστικό αυτό το πράγμα. Είναι ο κοινωνικός τύπος, δεν είναι αυτό το πράγμα. Άντε να το μαζέψεις. Να το πεις ότι θέλει πιο πειθαρχημένη λειτουργία, αλλά πιο πειθαρχημένη, όλοι μαζί πηγαίνουμε σε μέτρο. Πρέπει να έχεις μέτρο, όριο, να ξέρεις μέχρι πού πας. Μετά τότε θα δεις ιστορίες για γρήγορα. Είναι μια σύνθετη διαδικασία. Από την άλλη μεριά, οι απειλές μπορεί να έχουν οξυνθεί και οι εξωτερικές απειλές. Και δεν εννοώ Τουρκία, μακάρι τα συγκροτημένα κράτη αντιμετωπίζονται πιο εύκολα. Γιατί τα συγκροτημένα κράτη μπορεί να κάνει διαπραγμάτευση. Σου λέει κάτι, σταματάμε, μιλάμε. Με κατάλαβε τι λέω. Μπορεί να υπάρξει μια σύγκρουση, αλλά μετά παίρνει το κόκκινο τηλέφωνο και λες, έλα εδώ, κάτσε εσύ, να σκοτωθούμε. Ηρέμησε. Να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, αλλά άμα είναι τόσο διαλυμένη η κατάσταση σε όλη την περιοχή και έχει αντιμετώπιση συμμορίε, μια στιγμή. Υπάρχει άλλο. Εκεί πρέπει και το τελευταίο παιδί στην Ελλάδα να μάθει χρήση όπλων. Δεν γίνεται διαφορετικά. Από το νηπιαγωγείο. Και αυτό δεν το λέω τυχαία. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ο τρόπος που κατόρθωσαν οι Κουβανοί να αποτρέψουν νέα επέμβαση στο νησί τους είναι αυτός. Είχαν το περίφημο επεισόδιο του κόλπου των χείρων. Έτσι. Οι Αμερικανοί έχουν νησί στην Κούβα, έχουν βάση. Μια σημαντική βάση πεζοναυτών και ναυτικού. Λοιπόν, του Γκουαντάναμο που είναι στη βόρεια Κούβα. Λοιπόν, η Κούβα δεν έχει πληθυσμό, 4 εκατομμύρια είναι. Μην φανταστούμε ότι είναι κανένας ιδιαίτερος πληθυσμός. 4 εκατομμύρια. Όταν έγινε στον κόλπο των χείρων η επέμβαση, που είχαν μαζέψει Κουβανούς αντιφρονούντες και όλα αυτά, τους είχαν εξοπλίσει ιστορίες με ειδικές δυνάμεις των Αμερικανών και μπουκάρανε. Τους προλάβανε. Αλλά ξέρεις τι γινότανε. Αυτό τους έβαλε στα. Σου λέει εντάξει, μία φορά, δύο φορές. Τι φορά μας πάνε, γύρω στον πατέρα. Δηλαδή δεν είναι. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με τακτικές δυνάμεις αυτό μόνο. Και εξοπλίσανε τον πλάγο. Η Κουβά. Είχα γνωρίσει την Κουβανή πρέσβερα στην δεκαετία του 80, θυμάμαι. Φοιτητές ήμασταν και είχαμε πάει στην πρεσβεία της Κούβας να τη ζητήσουμε να παρευρεθεί σε μια εκδήλωση που γινόταν στα πλαίσια, πώς το λένε, στη σχολή, ας πούμε, σαν σύλλογο το κάναμε. Και κουβεντιάζαμε και ήταν πολύ πρόσχαρος τύπος και κουβεντιάζαμε. Και μας έλεγε ότι μαθαίνουν χρήση όπλων και στρατιωτική πειθαρχία από τα πρώτα, από το πρώτο πιονιέρι, για να δούμε στο. Είναι σε επίπεδο νηπιαγωγείου δικού μας. Και ήταν όλοι οπλισμένοι μέσα στο σπίτι, έχουν όπλο, πλήρη πολεμικό φόρτο και ανά πάσα στιγμή, ξέρω, γυναίκες άντρες. Και αυτό απέτρεψε από άλλη πολεμική επιχείρηση εναντίον τους. Λέει, κάτσε. Θα συμβαίνει και σήμερα. Το πιθανότερο να συμβαίνει και σήμερα. Δεν ξέρω σε ποια κατάσταση είναι σήμερα ή όχι. Εννοώ. Αυτή όμως είναι και η αιτία, αυτή όμως και είναι και η αιτία που έχει ανεβεί το κόμμα της Χρυσής Αυγής, γιατί παίρνει αυτή την ιδέα, άσχετο με το τι θα εξυπηρετήσει αργότερα, σαν κόμμα, σαν ιδεολογία μέσα στην κοινωνία. Αλλά αυτό καπηλεύεται. Όχι, ακριβώς θα τα πω. Δεν έχει την ανάγκη να βγούμε έξω παλικαράδες, να. Όχι. Λάθος. Η Χρυσή Αυγή στηρίζεται στο γεγονός ότι σε πληρώνει εσένα να βγεις έξω. Πολλά λεφτά. Καταλάβεις τι γίνεται. Ενώ η άλλη αντίληψη είναι η λογική του πολίτη ο πλήτη. Δηλαδή ο κάθε ένας είναι υπεύθυνος για να υπερασπίσει την πατρίδα του, την πόλη του, που λέγανε οι αρχαίοι.
Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν γίνεται ότι σου αναθέτω εγώ για να κάνεις τη δουλειά. Εδώ οι μαλακοπίτουρες τους ψηφίζουν με το σκεπτικό ότι θα βγουν στη Βουλή για να κάνουν αυτή αυτό που πρέπει να κάνει ο ίδιος. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ η συνείδηση του πολίτη τι σου λέει, ότι εγώ θα υπερασπιστώ. Τι πάει να πει. Δεν θυμάστε στη Δημοκρατία το διάβασμα του όρκου του Αθηναίου Εφήβου. Υπερασπίζομαι τις απόψεις του πλειοψηφίας. Μόνος μου είμαι και με τους άλλους. Αυτό ήταν θεμελιώδες για το, η φιλοσοφία του, του πολίτη ο πλήτη. Κάνω το καθήκον μου. Είναι ακόμα στη διαδικασία του καναπέ και τη διαναθέσεω. Ναι. Και επειδή ξέρουν αυτοί ότι είναι και η πράτη της νύχτας και υπόκοσμος και όλα αυτά τα πράγματα, σου λέει εντάξει, μωρέ, αυτοί είναι σεσημασμένοι, θα τα καταφέρουν. Και δεν μπορούν να σκεφτούν αυτοί ότι άμα γίνει αυτό, αν τυχόν και γίνει αυτό, θα στραφούν και εναντίον τους. Δεν πρόκειται να γίνει μόνο. Βέβαια. Αυτός που κάνει για τάγματα εφόδου όμως που πηγαίνανε εκεί στις παραλίες και κάνανε κάτι νύχτες που βγήκαν κάτι φωτογραφίες, μεμονωμένα δεν ήταν πολύ. Όχι. Θα είχαν μια ψευδέστηση ότι εμείς ετοιμαζόμαστε σαν. Ακούστε, παιδιά, να δείτε. Σαν στρατιώτες, ας πούμε. Να σας πω τώρα. Στη στρατιωτική ιστορία υπάρχει μια εξαιρετική σειρά βιβλίων η οποία είναι οχτάτομη και αναλύει τις συγκριτικά σχήματα οργάνωσης στρατιωτικών τμήματων ανά τους αιώνες και δίνει τις συγκρίσεις με βάση τα αποτελέσματα. Ιστορικά παραδείγματα είναι, δεν είναι θεωρητικά. Γιατί υπάρχει το πολύ γνωστό μοντέλο αμερικανικό που λίγος πολύ ακολουθεί και στην Ελλάδα που σου λέει το εξής, ότι για να έχω εγώ έναν αποτελεσματικό στρατό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος, αφού πρώτα όμως του σπάσω την προσωπικότητα. Του σπάσω την προσωπικότητα, τον αποδομήσω τελείως και τον ξαναοικοδομήσω την προσωπικότητά του όπως την θέλω εγώ, ώστε να είναι τυφλό όργανο εντολών στα πλαίσια του πειθαρχημένου συνόλου που δημιουργώ. Αυτό δεν είναι αμερικανικό. Στην ουσία έχει ξεκινήσει από το προσικό σύστημα οργάνωση στρατού, από τον Φραγκίσκο, τον πρώτο αυτοκράτορα της Προσίας. Λοιπόν, και το έχουν εξελίξει οι Αμερικανοί σήμερα. Και υπάρχουν και άλλοι δομές οργάνωσης στρατού που στηρίζεται στην συνειδητή πειθαρχία. Που λέμε λαϊκά, απελευθερωτικά ή στρατιωτικά στρατιωτικές οργάνωσης. Και λοιπόν, σε όλες τις περιπτώσεις όπου αναμετρήθηκαν αυτά τα δύο δόγματα στο πεδίο της μάχης, νίκησε το δεύτερο. Από την εποχή του Ναπολέοντα, που αναμετρέθηκε για πρώτη φορά με τη λογική του λαϊκού απελευθερωτικού στρατού, όπου οι Ισπανοί αντιμετώπισαν τον πιο οργανωμένο στρατό της εποχής της Ευρώπης, που ήταν ο Γαλλικός στρατός, στην κατάκτηση της Ισπανίας. Ο Ναπολέοντας κατέκτησε την Ισπανία και έβαλε τον αδερφό του ως βασιλιά της Ισπανίας. Οι Ισπανοί δημιούργησαν αντάπτυχο κίνημα και τον πολεμούσαν μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους, λοιπόν, η αναμέτρηση των δύο λογικών τελικά κέρδισε η μία. Σε όλη την ιστορία, μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό το έδειξε ότι η έννοια του πολίτη που συγκινητά στρατεύεται είναι υπέρτερη του άλλου. Με μια διαφορά, ότι αυτό το σχήμα, η λογική αυτή, ακόμα και όταν είναι οργανωμένη σε λογική στρατού, οργανωμένο στρατικό στρατό, όχι αντάρτικο που λέμε έτσι, οργανωμένο στρατό, δεν μπορεί να είναι επιθετικό στρατό. Με καταλαβαίνει. Δηλαδή, να έχει ένα επιθετικό στρατό, πρέπει να έχει τη λογική των Αμερικανών του πρόσωπου. Δηλαδή, πρέπει να το διατάξει, να μπει στο αεροπλανοφόρο και να πάει στην άλλη άκρη του πλανήτη, α πούμε. Δεν είναι ανήθικο. Εγώ σου λέω, όταν γινόταν στον Περσικό κόλπο. Όταν αυτό που είναι συνειδητοποιημένο, δεν πάει να είναι ανήθικο. Είναι η αποστολή του. Είναι έχει. Γι' αυτό υπερασπίζεται την πατρίδα του κατά τον Λίβη, υπερασπίζεται την πατρίδα του. Ναι, αλλά είναι τελείω. Εγώ, η αδελφή μου δούλευε στο αεροδρόμιο την εποχή του Περσικού πολέμου που περνούσαν πάρα πολύ από τα αεροδρόμια. Από το αεροδρόμιο εδώ που πηγαίνανε κατευθείαν κάτω για τον Περσικό κόλπο που συγκεντρώνονταν δυνάμεις για να γίνει μετά η καταιγίδα της ερήμου. Όχι μόνο Αμερικανοί και Εγγλές και Γάλλοι κτλ. Και πιάνει κουβέντες με τους. Οι απαντήσεις τους ήταν εντυπωσιακές. Του στείλει, ας πούμε, ότι ήταν επαγγελματίες γιατί δεν στέλνουν εκκληρωτούς, ας πούμε, παρά μόνο σε συνθήκες εφεδρείας, όταν καλούν εφεδρείες κτλ. Λοιπόν, οι λογικές είναι δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα περιπέτεια.
Εγώ για το φίλο μου το κάνω. Δηλαδή, αν έχουν θεωρητικές. Έτσι, δεν έχουν αντίληψη. Αλλά και αυτή η δομή στρατού είναι η μόνη δομή στρατού που μπορεί, σου λέω, να έχει επιθετικό ρόλο πέρα και έξω από τα σύνορα της χώρας σου. Με κατάλαβες, με πρωτοβουλία τον ένα δυνάμ. Ο άλλος στρατός, άντε πήγαινε πες του, να μπει σε ένα ελικόπτερο ή σε, για να πάει να χτυπήσει, θα σου πούνε 40 όχι. Από τη διοίκηση μέχρι τον τελευταίο στρατιώτη. Καταλαβες. Είναι άλλο βέβαια να αντιληφθεί την αποστολή του διαφορετικά. Δηλαδή πάω και βοηθάω το λαό εκεί, γιατί αν πέσει αυτός, χάνομαι εγώ. Έτσι, όπως πραγματικά, όπως έγινε, όπως ζήτησε η Τρίτη Μεναρχία προκαλύψεως την εποχή που χτυπήθηκε η Ιουγκοσλαβία από τους Χιτλερικούς, να σταλούν δυνάμεις να περάσουν στο Ιουγκοσλαβικό έδαφος και να ενωθούν με τους Ιουγκοσλάβους για να αντιμετωπίσουν την Γερμανική Εισβολή. Φυσικά το καθεστώς 4 Αυγούστου δεν ήταν διανόητο εδώ, είχε θέλει να το παραδώσω την πρώτη εβδομάδα το μέτωπο, έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως υπήρχαν και δύο. Σου λέει κάτσε, περάσω ένα που μου ενωθώ με τους Γερμανούς, έτσι, και να έχουμε κοινή αμυντική γραμμή με τους Γερμανούς. Άλλο αυτό. Αυτό είναι μια έννοια. Είναι προέκταση της υπεράσπισης της πατρίδας σου. Πάλι αμυντικά λειτουργεί. Απλώς ναι, στο σύνολο. Είναι πολύ δύσκολο εκεί. Για να μπορέσει να κάνει πεθυντική ενέργεια με όρους επιθατικούς, να το πούμε έτσι, θέλει ένα απόλυτα πειθαρχημένο σύνολο, το οποίο δεν είναι, θα σου πει ο άλλος τώρα γιατί μου λες αυτό και τι κάνεις και άποψη. Ενώ σε συνθήκες άμυνας θέλεις να έχει την πρωτοβουλία μέχρι το τελευταίο στάδιο της. Αν δεν έχει πρωτοβουλία, εγώ είδα ακόμη, ας πούμε, στο χώρο. Όλοι μας έχουμε πάει, φαντάζομαι, στο στάδιο της. Εμείς κάναμε ασκήσεις επάνω στο νησί που ήμουν, που ήταν από το πόλεμο. Η δική μας άμυνα είναι να εξοντώσουν τα 75% της ταξιαρχίας στο πρώτο, δεύτερο, 24ωρο στο νησί που ήμουν και οι υπόλοιποι που ήταν πάνω στο βουνό να κάνουμε αντάρτικο. Εμείς, δηλαδή, να κοιτάμε τους Τούρκους που τα περνάμε από κάτω. Λοιπόν, αλλά ακόμη και από τις ασκήσεις φαινόταν ότι αν δεν είχε αντίληψη μέχρι και ο τελευταίος στρατιώτης που ήταν για να εμπλακεί, για να μπορέσει να κινηθεί, να ξέρει τα μονοπάτια, να μην βλέπει τα πράγματα, δεν μπορεί, δεν γίνεται, δεν κινείται. Έτσι. Αλλά αυτό ήταν τάδικο. Σου λέω ακόμη και με οργανωμένο στρατό. Και αυτό φάνηκε, τις δυνατότητες αυτού του στρατού φάνηκε, το τελευταίο παράδειγμα ήταν στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Όπου το ΝΑΤΟ είχε ρίξει απίστευτα μέσα, βοβάρδιζε πρωί βράδυ, πίστευε ότι είχε επιφέρει τρομακτικά πλήγματα στο Ιουγκοσλαβικό στρατό και όταν παραδόθηκε, εγώ διάβασα την έκθεση παράδοσης που είχαν νατοϊκοί, που κάνανε νατοϊκοί, γιατί είχαν παρατηρητές, βγαίνανε ημεραρχίες από τα βουνά, ξέρω εγώ, και μετούσαν πόσα τετράγγισμένα. Είχαν χαζέψει, νομίζανε ότι είχαν καταστρέψει, ας πούμε, το 60% των τετράγγισμένων του Ιουγκοσλαβικού στρατού και ήταν ζήτημα να είχαν καταστρέψει 10-15 άρματα. Στα νοσοκομεία, είχαν, μα γι' αυτό προχωρήσανε στο χτύπημα των υποδομών των πόλεων, για να εκβιάσουν τους πολίτες, τους αμάχους δηλαδή, οι οποίοι θα πιέζαν την κυβέρνηση για να πέσει η κυβέρνηση. Γιατί δεν μπορούσαν να βρουν στρατηγικούς στόχους ή δεν μπορούσαν να χτυπήσουν. Ήταν πανέξυπνη δομή του Ιουγκοσλαβικού στρατού, ακριβώς τη λογική αυτή. Ότι εγώ έχω ένα στρατό ο οποίος δεν μπορεί να είναι υπερδύναμης, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να τα βάλει με υπερδύναμη. Και έτσι ενσωματώσαν οι στρατηγικοί τους την εμπειρία του αντάρτικου που είχαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε τακτικό στρατό, με οργάνωση τέτοια, και δεν μπορούσαν να τους... Εάν κάνανε το λάθος οι νατοϊκοί και δεν κατορθώνανε να ρίξουν την κυβέρνηση του Μιλόσεβιτς, είναι αντιφέρον τέλος πάντων σε συνεννόηση, και κάνανε το λάθος να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις εκεί μέσα, στο έδαφος, θα παθαίνανε πανολεθρία τέτοια που ακόμη θα ήταν το δεύτερο Βιετνάμ εκεί μέσα. Δηλαδή, σου λέω, διάβαζα την έκθεση και λέω, δεν απείραχτος ο Ιουγκοσλαβικός στρατός. Σερβικός βασικά, δηλαδή τότε. Αυτό το Σοτσεκάδες τους λέγανε επιχείρηση κοιμάς. Ότι θα βάλουμε αυτούς να κάνουν αυτό τη δουλειά και να... Πάντα έτσι κάνουν. Και στη Συρία τώρα αυτό ψάχνουν να κάνουν. Να βρουν μια αεροπορία, να τη χρησιμοποιήσουν για να βρουν τα κενά στην αεράμινα της Συρίας, να μπουκάρουν. Μέχρι που βρέθηκε το Χαλιφάτο τώρα. Εντάξει, θα τους αλλάξουν τα φόρα. Εκεί πέρα. Άλλο. Αυτά.
ποιοι είναι η τέταρτη πολιτική θεωρία και τι ρόλο παίζει στην τέταρτη πολιτική θεωρία του Ντούγκιν, αυτό που λένε εθνικό μπολσεβικισμό, κάπω έτσι πρέπει να δείτε. Δεν τα ξέρω, δεν τα ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Ένα βιβλίο που έχει γράψει ο τύπο. Αυτό είναι το Ντούγκιν. Λέει ότι ο κομμουνισμό, ο καπιταλισμό και ο φασισμό απέτυχαν και πάει για τον τέταρτο. Ποιο τέταρτο. Αυτό λέει να κάνουν ένα κράμα λέει κομμουνισμού και φασισμού. Α, κάτσε, αυτή είναι Ναζί. Αυτό είναι Ναζί. Αυτό είναι σίγουρο του Πούτιν. Αυτή είναι Ναζί. Αν είναι διέξα την Ελλάδα. Ένα κατσίκι και τσίκι, το ξέρετε που είναι καθηγητή. Δημήτρη Κιτσίκη. Αυτό, μπράβο. Αν έδιωξαν την Ελλάδα. Τέτοιο είναι. Λοιπόν, αυτή είναι Ναζί. Είναι Ναζί. Είναι Ναζί οι οποίοι στηρίζονται, μάλιστα έχουν βρει και αντίστοιχο γερμανικό ναζιστικό κόμμα, το οποίο έχουν συνεργαστεί. Και η βασική τους θεωρία είναι να ανακτήσουν την υπεροχή τους στην Ευρώπη. Οι Ευρασιάτες που λέμε. Ναι, στην Ευρώπη, δημιουργώντας μια γερμανο-ρωσική ένωση στη βάση της συμφωνίας Μόλοτοφ-Ρίμπεντροφ του 1939. Μάλιστα, το σύμβολό τους είναι το σφυροδρέπανο στο φόντο ενός χιτλερικού αγγελωτού σταυρού. Αυτό είναι όταν πήγε η Χρυσή Αυγή, πότε, ποιος ήταν, ένα περιοδικό έγραφε πρόσφατα. Follow me, cocktail. Ότι είχαν πάει αυτοί που λες, μια αποστολή. Κάψανε τους μισούς Βιετναμέζους και Ασιάτες στη Ρωσία μέσα. Ή ευθύνονται για το κάψιμο ολόκληρο πολυκατοικιών που μένανε όσοι Ασιάτες είχαν μείνει από τη Σοβιετική Ένωση. Γιατί τα πανεπιστήμια της Σοβιετικής Ένωσης λέγονταν πάρα πολύ από χώρες μια απελευθερωμένη και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτούς τους περισσότερους τους κάψανε ζωντανούς αυτοί οι Ναζί. Και τους κάλυπτε η FSB και η κυβέρνηση Πούτιν. Πάντως αυτός ο Ντούγκιν βάζει και την ορθοδοξία μέσα εναντίον των καθολικών στην Ευρώπη. Δηλαδή βλέπει μια επέκταση από Ανατολή προς τη Δύση όπου θα επικρατήσει η Ανατολή με την έννοια της Ρωσίας για την ορθοδοξία. Κατά τη γνώμη μου. Το μόνο που θα σημαίνει αυτό το πράγμα είναι ένα μακελιό ανεπτυγμένο. Ναζί είναι οι άνθρωποι, απλά είναι ναζί με κάποια περίεργη εκδοχή. Άλλωστε το Στάλιν μπορεί να το ερμηνεύσει πάρα πολύ εύκολα με ναζιστικά πρότυπα, δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, θεωρούν ως απαθές ιδεολογίες το Στάλιν και το Χίτλερ. Έχω δει διαδηλώσεις με τις φωτογραφίες του Στάλιν και του Χίτλερ. Στην ουσία μέσα. Αλλά στην πραγματικότητα οργανώνονται και οργανώνουν από τον υπόκοσμο. Δηλαδή το κλασικό υπόκοσμο, το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο είναι άκρως ανεπτυγμένο πάρα πολύ στην Ρωσία σήμερα. Από την εποχή της κατάρρευσης, δηλαδή, αλλά και από πριν. Αλλά μετά την κατάρρευση είναι. Αυτές είναι παραλλαγές του ναζισμού του σύγχρονου. Ανάλογα. Ο Πούτιν έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολύ ακροδεξιούς, φασίστες, ό,τι θέλεις. Ελέγχει και το περίφημο Μουσείο Κομμανοσίας, το Ζουγκάνοφ. 17% δεν μπαίνει αυτό το αποκείμενο. Είναι μέσα στα πλαίσια. Ο Ζουγκάνοφ τι είναι, ένας παλιός υφισταμινός του ΚΚΜ. Ο κολλητός Παπαρίγα. Όχι, όντως είναι αδελφό, το θεωρούν αδελφό κόμμα, στον περισσότερο. Και είναι κλασική περίπτωση του μεσαίου και χαμηλότερου κομματικού μηχανισμού του παλιού Κουκουσέ, οι οποίοι δεν θέλαν να βγάλουν το αφίτσι, φτιάξαν το μισό κομμάτι. Αυτό το πράγμα και διαπραγματεύεται με τον ισχυρό ηγεμόνα της Ρώσικης εξουσίας, όπως γίνεται, ας πούμε, όπως γινόταν και στην Ουκρανία, στη Ρουμανία, σε αυτά τα περίφημα κομματικά κόμματα, που στην ουσία είναι παλιοί απαραθμίκ μαζί με οργανωμένο εγκλήμα. Αν ξένα προς ένα όλα αυτά τα κομμάτα, λες Παναγία μου σώσε. Μακριά. Όπως και στο Ιράκ. Δύο διασπαστικά αυτοί. Και οι δυο τους συνεργάτες των Αμερικανών. Μάλιστα, είχε ενδιαφέρον, γιατί όταν κατελήφθη το Ιράκ, οι πρώτες διαδηλώσεις που γίνονται για την Πρωτομαγιά, είχε γεμάτο σφυροδρέπανα, ξέρω εγώ. Διαδήλωση του Μαγδάτη, Πρωτομαγιά, ας πούμε, με σφυροδρέπανα, κόκκινες σημαίες κλπ. Κοιτούσες πιο καλά
σπίτι και βλέπω του Αμερικανού πεζοναύτε να συνοδεύουν τη διαδήλωση. Τι λε, ρε. Εντάξει. Ήταν συνεργάτε των Αμερικανών. Και αυτού του ξεκλήρισε η αντίσταση. Ήταν νόμιμο στόχο. Του έφερε και παπαρία εδώ στον Περισσόρο για να κάνουν, λέει, πώ το λένε, συνάντηση κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων και έφερνε και τους Ιρακινούς αυτούς εκεί πέρα και τους εξηγούσαν ότι δεν πρέπει να μιλάμε για κατοχή στο Ιράκ, από εκεί το πήραν. Από τον Περισσό. Λέγανε, εφόσον δεν μπορούμε να μιλάμε για κατοχή στο Ιράκ, να μιλάμε για κατοχή στην Ελλάδα, τώρα είμαστε σοβαροί. Όχι, μα λένε ότι είναι ο καπιταλισμός, δεν υπάρχει κατοχή. Δεν. Αυτό, με αυτό λέμε. Εδώ δεν είχαν, δεν είχαν κατοχή στο Ιράκ με 120.000 Αμερικανούς στρατιώτες επάνω. Δεν υπήρχε κατοχή γιατί το αδελφό κόμμα έλεγε ότι δεν είναι κατοχή. Έτσι, η ερώμενα ράχη πάει ακριβώς το σύνολο, τώρα είναι το λαθό που δεν είναι. Α, όμως σκέφτες αντιλοεξάρτησες. Μα είναι της αντίληψης ότι εφόσον υπάρχει καπιταλισμός, δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία, είτε κατοχή ξένη, λέει, όπως το έχει πει εδερατία μου, η οποία είναι του ΚΟΕ, μέχρι θανάτου. Είτε υπάρχει, λέει, γερμανικό στρατός, δεν είναι το ίδιο είναι, λέει. Δηλαδή το ΕΑΜ τι ήταν, ας πούμε, τότε. Μια περίεργη περίπτωση. Τέλος πάντων, πότε πεθαίνει να τις ευχηθούμε καλά. Ξέρω εγώ, τι άλλο μπορείς να πεις σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε γιατί πολύ ωραία χαπάκια, δεν ξέρω. Διαθέσιμα και από το ίντερνετ. Λοιπόν, είναι καλά, είναι 40 χρονών. Ναι, γιατί δεν το έχει ζήσει το παλιό. Γιατί άμα είχε ζήσει το παλιό τουλάχιστον, δεν θα μπορούσα να σου πει τη ηλικιότητα, θα το παγίδευε το πράγμα. Οι παλιοί κολλημένοι μου λένε, εντάξει μωρέ, αλλά έχουν αλλάξει συνθήκες. Σε τι έχουν αλλάξει συνθήκες, τα μπερδεύουν. Τώρα σου λες, τι έχουν αλλάξει συνθήκες, τα μπερδεύουν. Οι παλιοί, ξέρεις, που έχουν ζήσει και καταστάσεις άλλες. Οι καινούργοι είναι να τους δίνεις χαπάκι, ευθανασίας. Άντε παιδιά, να τελειώνουμε, γιατί πρέπει να έχουμε για τις πιο σοβαρές δουλειές, ας πούμε, αγάπη. Κάνει κάποια πλήση εγκεφάλου, κάποιο έχει ιδεολογικού μηχανισμού συγκεκριμένου στο ΚΚΕ. Γιατί όσου έχουν γνωρίσει. Όχι σοβαρά, δεν κάνω πλάκα. Είναι. Δηλαδή έχει, ας πούμε, αυτή η θέμα έχει ένα τέτοιο μαρξισμό και λενινισμό 95 χρόνια του ΚΚΕ. Το οποίο δεν έχει ιδέα τι είναι μαρξισμό και λενινισμό, αλλά είναι κολλημένοι εκεί πέρα. Και δεν ακούει τίποτα άλλο. Δεν μου λες κάτι, αυτό δεν συμβαίνει και με την Εκκλησία. Δεν υπάρχουν οι ενώσεις. Θεολόγων, ο Σωτήρ, ξέρω εγώ, ο ύψιστος. Δεν υπάρχουν. Πλήση κεφάλαιο κάνουν εκεί πέρα. Όχι, υπάρχει μια συναισθηματική ανάγκη του ανθρώπου να εξαρτάται από το θείο. Λοιπόν, είτε πας στην Εκκλησία είτε πας στο κουκουέ, το ίδιο πράγμα. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν. Έχει εγκλωβιστεί γιατί αισθάνεσαι ασφαλής. Πρόσεξε, τι είπαμε προηγουμένως, ότι πλέον σε χαρτογράφητα νερά. Ναι, αλλά πώς γίνεται να μην έχει καμία κριτική αντίληψη. Αυτό είναι, είναι πρόσφατα του συστήματος. Πρόσφατα του συστήματος, από την παιδεία μας βγαίνει. Ανεγκέφαλος. Για να μπορείς να αποκτήσεις κριτική σκέψη πρέπει να το κάνεις μόνος σου. Παιδεία δεν σου δίνει τέτοια δυνατότητα, ούτε το πανεπιστήμιο σου δίνει τέτοια δυνατότητα. Οπότε τι γίνεται. Είτε διατηρείς το ανεγκέφαλο και επιλέγεις στάβλο ή απλούστα αγωνίζεσαι μέχρι αηδίας, πας και πιάσεις και μάλιστα σε μια εποχή όπου δεν υπάρχουν έτοιμες απαντήσεις. Προηγουμένως το λέγαμε, χαρτογράφητα τα νερά. Δηλαδή, φαντάσου πόσο ανασφαλής είναι ο άλλος που δεν έχει μάθει να αναλύει και πέντε πράγματα. Αισθάνεται ανασφαλής. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτές τις συνθήκες ο αναρθολογισμός δεν κυριαρχεί. Από τους Λιακοπουλαίους μέχρι τους Βελόπουλους μέχρι. Διαβάστανε, παιδιά, δηλαδή, τρελαίνεσαι. Γιατί, δηλαδή, αν δημιουργούσαμε κόμμα των Ελοχήμ και κατεβαίναμε στις εκλογές, θα πέραμε περισσότερο κουμπούε. Το ίδιο πράγμα είναι. Παράδειγμα, ο Σόρας. Ποιος σόφρον άνθρωπος μπορεί να τον πιστέψει αυτό το γελίο ότι έχει 600 δισεκατομμύρια και όμως πηγαίνει κόσμος. Πού πηγαίνει. Στο Σόρα. Γιατί δεν έχει κάνει κόμμα, έχει κάνει τίποτα. Όχι, δεν ξέρω τι ακίνηση εδώ. Πάνε και υπογράφουν οι ηλίθιοι χαρτιά. Και όταν είπα σε κάποιον, καλά είναι εξευθυλισμένο, του λέω, ξέρει τι υπογράφει. Μου λέει τι υπογράφει. Να πληρώσει το χρέο όσο. Ρε ηλίθιε, λε ότι με το χαρτί αυτό υπογράφει ότι εγγυάσαι ότι τα έχει τα λεφτά ω ώρα. Το καταλαβαίνει ότι άμα γυρίσει κάποιο και σου πει αυτό δεν τα έχει πλήρωνε εσύ, τι θα πληρώσει. Εγώ κόλλωσε, κάτσε, δεν μου στείλει λεφτά πάνω. Κατάλαβε. Αυτό το πράγμα γιατί ξεκινάει.
Δεν μας δείχνανε εκεί πέρα πάνω στη Θεσσαλονίκη σε ένα γήπεδο που κάνανε μάζοξη ή οτιδήποτε με κάτι φωτεινές αντάβιες που ερχόντουσαν οι Ελοχήμ και πήγαιναν και καθόντουσαν στο κεφάλι τους ώρα. Δεν γελάς, δεν πρέπει να είναι στο διαδίκτυο. Η εγγραφή μιας ιδέας στον εγκέφαλο είναι πολύ πιο δύσκολο να σβήσει από την εισαγωγή να γραφτεί μια καινούρια. Είναι μελετημένο. Είναι χαραγμένο. Και η σημεία είναι πολύ ισχυρό. Η σημεία είναι ακόμη χειρότερα. Γι' αυτό και θέλουν να την. Γιατί το βασικό του στοίχημα, ολόκληρο ο μηχανισμό εκπαίδευση ή κοινωνικοποίηση σήμερα, πού βρίσκεται, βρίσκεται του αναλυτέ, σε κάνει προβλέψιμο. Προβλέψιμο, δηλαδή δεδομένη συνηθισμένη συμπεριφορά. Να ξέρει ο άλλο ότι όταν σου δίνει αυτό το ερέθισμα, θα αντιδράσει με συγκεκριμένο τρόπο. Να μείνει απρόβλεπτο. Απρόβλεπτο είναι εκείνο που αξιολογεί το ερέθισμα και λέει, όπ, και τι έτσι, θα κάνω έτσι. Κατάλαβε τι γίνεται. Δεν σε θέλει έτσι. Για το σύστημα εξουσία, αν αντιδράσει έτσι, τάχασε. Σου λέει κάτι από τον κερατάνε. Ενώ αν σου δίνει ένα συγκεκριμένο ερέθισμα και ξέρει πώ θα αντιδράσει, γιατί έτσι έχει προγραμματίσει από το σύστημα παιδεία, τον τρόπο από την οικογένεια την ίδια, γιατί έτσι την έχει φτιάξει κιόλα, ή την σε κοινωνικοποιεί, σου ελέγχει τη συμπεριφορά. Σου ελέγχει τη συμπεριφορά. Διαβάστε να δείτε τώρα αυτή την οριδιώδη προπαγάνδα ενάντια στην υπέρ τη ειδικοποίηση τη ΔΕΗ. Χτυπάνε όλου με εξαίρεση του ΚΚΕ. Σε το ΚΚΕ δικό μα. Προγραμματισμένο είναι. Πάτε το έχουμε πανεστάκι και ξέρουμε πού θα πάνε. Οι άλλοι που αντιδρούν, αυτοί οι λίγοι, οι περίεργοι, σου λέει κάτσε. Μπορεί να ξέρω από εδώ μπορεί να ξυπνήσει κάτι. Στην κοιμισμένη συνείδηση του λαού. Αυτό είναι απρόβλεπτο. Δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να γεννήσει. Στο άλλο, είναι χαρακτηριστικό. Διαβάστε τις εφημερίδες. Έχουμε πάνω τις πολιτικές επισκοπήσεις που κάναμε αυτή τη βδομάδα, ας πούμε, λόγω των δοκιμαστικών εκπομπών. Όλοι ξεκινάνε τα κύρια άθρα των εφημερίδων, έτσι ξεκινάνε. Με εξαίρεση το ΚΚΕ, το οποίο το κάνει για ιδεολογικούς λόγους. Όλοι οι άλλοι, γιατί τι κάνετε, και δεν ξέρετε, είστε φοβεροί και για αυτό, και για αυτό, η πρόοδος. Για μια στιγμή. Γιατί στον Μπεν ΚΚΕ ξέρουν πάρα πολύ καλά, το έχουν προγραμματίσει να λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο. Ξέρουν, δεν φοβούνται. Του πατάνε το κουμπί, βγαίνει αυτό το λαμπάκι. Πατάνε το άλλο κουμπί, το άλλο λαμπάκι. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση. Δύο λαμπάκια έχουν, δεν είναι παραπάνω. Δεν επιτρέπεται από το κόμμα. Λοιπόν, και μετά, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος που είναι πιο σοβαρό, πιο φυσιολογικός, να το πούμε έτσι, μπορεί να γεννήσει κάτι το απρόβλεπτο. Αυτό το φοβάται το σύστημα μέχρι ενδίας. Δεν μπορεί να υπάρχουν απρόβλεπτα. Και απρόσμενα. Βέβαια, το ΚΚΕ είχε σχέση με μυστικές υπηρεσίες της Σοβιετικής Ένωσης. Ξέρω πολλές, δεν είχε. Συνεχίζει τώρα και έχει. Δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση. Κατάλαβα τι λέτε, εντάξει, τι περνάτε τώρα. Η νέα κομμέτα ανακοινώνει αμέσως πριν σαφώς το τέλος του κύκλου της κρίσης αυτής και μια σχετική ανάκαμψη με το εταιρικό. Μα είναι το μόνο κόμμα που μιλάει ο Σαμαράς και ο Κουτσούμπας ανακάλυψε την καρδιστική ανάκαμψη. Πάμε για νέο κράχ, βαθίσουμε βαθύτερη στην ύφεση και αυτοί ανακαλύψαν ότι πάμε για ανάκαμψη. τι συζητάς τώρα. Εν μεταξύ, αυτό το θέμα με τη ΔΕΗ, με το μέτωπο που είπε ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Το που είπε στην αρχή υπό όρους και μετά είπε δεν μπορούμε να πούμε καν σε μια τέτοια συζήτηση. Όχι, εγώ νομίζω από ότι είπε ότι πρέπει να διευρεθεί το αντικείμενο του δημοσίευματος. Ναι, ότι να είναι για τα πάντα κρατικά, να γυρίσει. Αλλά απορρίπτει αυτό. Το απορρίπτει αυτό. Δεν βάζει βουλευτή υπέρ στο δημοψήφισμα που ψάχνει να βρούνε τους 120. Δεν θα το στήριξει δηλαδή. Θα στήριζε ένα άλλο ή το δικό του. Όχι αυτό. Αυτό όμως είναι ας πούμε ένας που είναι στο κουβόι, ας πούμε, είναι κομμουνιστής στο κόμμα. Αν αύριο πληρώσει, λέμε το ρεύμα διπλάσιο και μπορούσε να το αποφύγει, αυτό λέμε με ένα ενδεχόμενο δημοσίευμα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι άποψη θα έχει ότι εμείς μείναμε ιδεολογικά καθαροί και δεν συμμαχίσαμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ή την πατήσαμε, ας πούμε, και δεν έχουμε σπίτι ρεύμα και είμαστε με την κυρία. Κοίταξε ένα σκάλι αυτό. Η δικαιολογία είναι γιατί γνωστή αυτή που λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, οπότε γιατί να χάνουμε το καιρό μας. Αυτό δεν σου λέει. Εγώ θυμάμαι όταν πηγαίναμε στα εργοστάσια τώρα το Σεπτέμβριο του 2013 και μετά μέχρι τον Νοέμβρη που γινόταν μια γενική ζήμωση και σε εργοστάσια και σε χώρες δουλειάς, όπου υπήρχαν οι συνδικαλιστές του ΚΚΕ έλεγαν είναι δώρο άδωρο. Να κάνεις γενική πολιτική απεργία διαρκείας. Είναι δώρο άδωρο. Είναι δώρο άδωρο να βάλεις
ως θέμα των μεγάλων κινητοποιήσεων, γιατί εμείς λέγαμε ξεχάστε τα κλαδικά, ξεχάστε τα ειδικά αιτήματα. Ένα κεντρικό θέμα. Ρίχνουν την κυβέρνηση εδώ και τώρα. Και μάζευε με πρωτοβουλία του εργατικού λαϊκού παράγοντα. Αυτό λέγαμε. Γιατί εκ των πραγμάτων αυτό θα έφερνε άλλες εξελίξεις. Άλλες εξελίξεις. Και ο λαός θα είχε μια αίσθηση πλέον ηθικού ανεβασμένου γιατί έριξε την κυβέρνηση μόνος του. Φαντάζω τώρα ένα λαό να ρίξει την κυβέρνηση μόνο του. Το θα ζήσει και μένω το κεφάλι κρυμμένος στην τρύπα του. Λοιπόν, και μαζί, όλοι οι συνδικαλιστές, πώς θα το πούμε το κουκουέ, πώς το λέμε, κασέτα. Είναι δώρο να δω. Διότι λέει, άμα βάλουμε ζήτημα να ρίξει και να πέσει η κυβέρνηση, και ποια κυβέρνηση θα έρθει. Μετά θα του ήρθε και μετά λέει, δεν θα φύγει το τσιάκι. Κάτσε, ρε φίλε. Πώς το ξέρεις δηλαδή. Ο λαϊκός παράδοσος δεν το ρίξει, δηλαδή δεν κατάλαβε. Εντάξει και πάλι, δεν λες. Άστο. Ανοιχτό, τι πάλι. Είναι αντικείμενο πάλι. Αλλά το πρώτο βήμα είναι να του ρίξουμε. Και μετά βλέπουμε, άμα ο λαός κερδίσει μια νίκη, πού το ξέρεις, παιδί μου, θα παραδοθεί μετά. Σου και καλά, δηλαδή, το έχουν δεδομένο αυτό. Αφού με το άλλο βλέπεις που πας, εδώ και κάποια χρόνια, είναι σίγουρο. Δοκίμασε, δηλαδή. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω. Είναι σήμερα για μένα βαθύτερα αντιδραστική δύναμη, αντεπαναστατική δύναμη, να σου το πω έτσι με κλασικούς όρους. Αντεπαναστατική δύναμη. Γιατί σε τέτοιες συνθήκες, ενώ θα έπρεπε να υπερβαίνει στα όρια και του ίδιου του λαού, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο, να ξεκόβεις. Έτσι, όχι να ξεκόβεις, αλλά με τη λογική, ας πούμε, να του δίνεις τη δυνατότητα ο ίδιος να υπερβεί τον εαυτό του, τις φοβίες του, τις αναστολές του, όλα αυτά τα πράγματα και να τον ενώνεις ταυτόχρονα, να σε καταλύτεις την ενότητά του, τι κάνεις, ακριβώς τα ανάποδα. Προσπαθεί να τον φοβήσει ακόμη περισσότερο, να του πεις ότι δεν υπάρχει καμία λύση. Καμία λύση και ότι αν επιχειρήσεις οτιδήποτε θα αντιφάς τα μαλάκια και οπότε μην την επιχειρήσεις τίποτα. Μην του δείξει αυτού, γιατί μετά θα έχει κυβέρνηση που θα είναι μια από τα ίδια. Μην κάνει αυτό το πράγμα, γιατί θα έχει μετά. Γιατί ρε παιδί μου, από ποιο σπούλα, δηλαδή, από πού βγαίνει αυτό. Δηλαδή αυτή η λογική, γι' αυτό το λέω, ειδικά σήμερα, σημαίνει συνθήκε. Και είναι και απάνθρωποι, γιατί δεν μπορεί σήμερα να βλέπει κόσμο να πεινάει, να εξοντώνεται συστηματικά και με μαζικό τρόπο και να διαφορεί. Λέγοντα είμαι ψηφίζεμένα ή πήγαινε. Αυτή η λογική είναι λογική που σε οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο φασισμό. Με μαθηματική ακρίβεια στο φασισμό. Λοιπόν, γι' αυτό και εμένα δεν με ενδιαφέρει τώρα αν φοράνε κόκκινα και σφυροδρέπανε και οτιδήποτε. Τι πάει να πει αυτό. Είναι άλλο πράγμα το τι δηλώνεις εσύ για τον εαυτό σου και άλλο τι πράγμα είσαι στην πράξη. Όταν η πράξη υποδεικνύει το τι είσαι. Γιατί εγώ θεωρώ πολύ πιο ριζοσπάστη, ας πούμε, τον κάποιον ο οποίος παλεύει. Ανοίγεται και άγγελ, και ας είναι συντηρητικών αρχών και έχουμε ανάμεταξύ μας, ξέρουμε περιπτώσεις. Δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει πιο παραστάτηση σήμερα από το Κασιμάτι. Πιο παραστάτηση για τα μέταδο, από το Κασιμάτι. Συντηρητικότητα των αντιλήψεων άνθρωπος έχει παίξει συγκεκριμένο ρόλο ως αυτό το καθεστώς, έτσι, δεν είναι. Ως από την εποχή του Αντρέα Παπαντρέου μέχρι. Και όχι μόνο. Λοιπόν, λέμε, και τώρα τι σου λέει. Α, το άρθρο 120. Οργάνωσε από τα κάτω να δουν ότι θα γίνει κτλ. Δεν είναι ικανός να τα κάνει και λόγω ηλικίας και λόγω αντίληψης. Αλλά ρε παιδιά, συγχωρείτε, δηλαδή είναι. Βήμα. Βήμα, άλμα μπροστά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Έτσι. Και μόνο το γεγονός ότι σήμερα σηκώνεις τη σημαία και λες ότι έχει καταληθεί, μάλλον έχει πληγεί ο σκληρός πυρήνας του συντάγματος και έχει καταληθεί. Σε συνθήκες όπως σου λένε έτσι και τολμείς και πεις κάτι τέτοιο, κυνηγάει η δεξιά και η αριστερά μαζί. Και σηκώνεται πάνω και το λέει αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη ιστορία και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσεις. Ανεξάρτητα από το ποια κριτική μπορείς να του κάνεις ή οτιδήποτε. Γενναίο ή άμυνα. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλά εγώ το θεωρώ πιο πολύ πιο επαναστάτη από ότι σήμερα οποιονδήποτε άλλο σηκώνει πάνω το μουντρούχο, σηκώνει τη σημαία του δικόγυνη, ας πούμε, και το λάβαρο και το σφυροδρέπανο και οι ιστορίες. Αυτό έχει βγάλει και άσχημο όνομα της Πάτρας, δε. Είναι από εκεί, από εκεί, δε. Τι παιδιά βάζει η Πάτρα, δε. Σχετικά με το δημοψήφισμα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η τοποθέτησή μας. Κοίτα, σας κάτι, εμείς το θεωρούμε ότι ορισμένα πράγματα είναι διαπραγματεύτερα. Είναι διαπραγματεύτερα. Δεν μπορεί να διαπραγματευτεί, α πούμε, το σε ποιον θα ανήκει η ενέργεια, η ηλεκτρική ενέργεια του λαού. Είναι σαν να επιστρέφει πίσω δεκαετίες.
και το λαό και την πόλη και την πάλη του και όλα αυτά. Αυτό είναι διαπραγματευτικό. Δηλαδή δεν είναι θέμα το οποίο μπορεί, έχει χωράνε επιλογές. Χωρίς νερό, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια και μεταφορές δεν υφίσταται ως κράτος. Υγεία, παιδιά. Ε? Υγεία, παιδιά. Ναι, εντάξει, μιλάμε. Να θυμπηγαίνεις ως κράτος πλέον. Δεν είσαι κράτος. Ως πολιτεία, πώς θα το πω αυτό το πράγμα. Είναι βασικό αυτό. Είναι διαπραγμάτευτο. Την επόμενη φορά θα βάλουμε το διοικητικό αν θα πρέπει να κάνουμε ιδιωτικά σχολεία ή όχι. Αν θα πρέπει να γίνουν ιδιωτικά σχολεία τα σχολεία μας ή τα νοσοκομεία. Πού πάμε έτσι. Την τρίτη φορά θα βάλουμε δημοψήφισμα αν πρέπει να υφιστάμε ως έθνος και λαός ή όχι. Αυτά είναι διαπραγμάτευτα. Συζητάμε από εκεί και πέρα. Όχι πίσω από εκεί. Είναι πολύ βασικό. Μπορεί να παραμείνει ΑΕΨΙΛΟΝ. Πια, όχι. Η δική μας θέση είναι στο κράτος 100%. Αλλιώς πάμε στην εποχή. Με ενιαίο, ακριβώς, με ενιαία οργάνωση και βεβαίως με άλλα κριτήρια. Με τρόπο βέβαια που θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από την κυβέρνηση, να μην διορίζει η κυβέρνηση τις διοικήσεις, έτσι. Που να υπηρετεί το σχεδιασμό το βραχυχρόνιο και μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. Αυτό και είναι και μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα, έτσι. Από μόνη της το 10-13% του ΑΕΠ ήταν. Πάντως και δημοψήφισμα γινόταν το αποτέλεσμα, δεν είναι δεδομένο ότι ήταν κατά της ιδιωτικοποίησης. Όχι. Δεν είναι δεδομένο. Όχι. Ξέρεις γιατί, γιατί το δημοψήφισμα θα παίξει τον τρόπο ο ρόλος που θα μεταφραστεί το δίλημα. Σου λέει Φωτόπουλος, ή φτηνό ρεύμα. Φτηνό ρεύμα σου λένε. Γιατί σου λέει δεν σου λέει ιδιωτικοποίηση, φτηνό ρεύμα. Σου λένε αυτό το παραμύθι. Ότι με την ιδιωτικοποίηση θα πέσουν οι τιμές. Ιδιωτικοποίηση ή διακοπές. Θα παίξει κοινωνικό αυτοκίνητο. Όχι, Φωτόπουλος. Με το που θα σου πούνε Φωτόπουλο τελείω. Να δοκιμάσουμε και τους ιδιώτες. Τρία τέταρτα θα σου πούνε, θα σου λένε. Δεν δοκιμάσαι. Αφού έχει αυξηθεί το ρεύμα από τότε που έγινε ΑΕ με 175%. Ναι, ρε παιδί μου, απλά σου λέω. Τι θα γίνει τώρα. Τώρα θα πέσει. Όπως έπεσε, δεν είναι την υπάρχει αναγκαγωνία. Τι έπεσε, συγγνώμη, τρελαθούμε τώρα. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι παίρναμε ένα τηλεφώνημα μία δραχμή. Πώς έπεσε, ρε παιδιά. Ξεχνάνε μια περίοδο που πλήσανε τον ΟΤΕ εκτός του τη τηλεφωνία για να βγουν οι άλλοι και τι τραβάνε. Είχαν μονοπωλιακά υψηλές τιμές, τους επιδοτούσε για το κράτος. Χρησιμοποιούσαν και το δίκτυο του ΟΤΕ τσάμπα. Καθέσεις δαχμές πέραν τη μονάδα τότε και την πουλάγανε 200. Μα και τώρα τι γίνεται, μα δεν μιλάμε τώρα. Μα είναι αδύνατο η ηλεκτρική εταιρεία κατά τόπους να έχει τα ίδια κόστη και την ίδια οικονομία επιφάνεια, οικονομία κλίμακας, ώστε να έχει τιμή όσο έχει η ΔΕΗ που είναι σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Είναι αδιανόητο. Ακριβώς το ανάποδο συνέβαινε. Όσο υπήρχαν οι ιδιωτικές ηλεκτρικές εταιρείες στην Ελλάδα, είχαν 6 με 7 φορές υψηλότερο ρεύμα. Από ό,τι το ανέλαβε η ΔΕΗ το 1955 και το 1956 για πρώτη φορά εφάρμοσε την ενιαία τιμή ρεύματος και το έριξε 7 φορές κάτω το χώρο το ρεύμα. Και πάλι ήταν υψηλό, γιατί η κριτική που τους γινόταν τότε, τα σκάνδαλα, οι ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα που κάνανε, έτσι, κρατούσε ψηλά την τιμή, ενώ θα μπορούσε να μην είχε ρίξει κι άλλο. Αν είναι δυνατό, αυτό είναι στοιχείο της λογική. Δεν είναι δυνατό να συμβεί ποτέ αυτό. Πάντως η λογική είναι η ίδια με την αποδοχή της Ολυμπιακής. Διότι η Ολυμπιακή είναι σαν να χωράς το αυτοκίνητό σου ή όπως έλεγε ο Αθηναίος, σαν να λέει τι θες την κρεβατοκάμαρα αυτή, γιατί έξοδο δεν είναι. Κάνει ένα δωμάτιο και ξεπερδεύεις, τι θέλεις πολλά. Η προβολή της χώρας, το όνομα μόνο, το brand name, σαν σύμβολο, σαν διαφημίσεις, σαν οτιδήποτε. Το ξεπουλήσαμε τόσο εύκολα που δεν καταλάβαινε πώς μας πείσανε. Πρέπει με να έχουμε. Το ζευγάρι με το πατέρα του Ζωάννου που είχαν αναλάβει την προλαβή αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μας βάζουμε μέσα. Το λέγανε τώρα σε τόσα χρόνια που ο κόσμος είπε ασυχτήρια, α πούμε, πούλεμο. Και αυτό δεν μπορούμε να παραπέμπουμε το επόμενο βήμα. Και όχι μόνο σκοτώσανε και το σήμα και συνολικά. Βγάλανε, φτάσανε στο σημείο να ξυλώσουν ακόμη και το μνημείο που υπήρχε στη Βουλιαγμένη. Για να μην σου θυμίζει τίποτα. Βέβαια στη θέση του βάλανε ένα άθλιο μνημείο για το Λαμπράκι, για να μην φωνάξει κανένας, δηλαδή σου πει τώρα γιατί ξύλωσες αυτό το πράγμα. Εντάξει, βάλαμε για το Λαμπράκι, γιατί ξέρω εγώ και τα λοιπά, γιατί από εκεί ήταν ο Λαμπράκι στο διάλειμμα. Λοιπόν, ένα άθλιο
παιδί. Αλλά σου λέω μέχρι να φύγει η εικόνα. Αυτή είναι η τακτική σταθμού κατοχής. Να σου αφαιρέσει ακόμη και την εικόνα. Μόνο και μόνο επειδή το Μητσοτακέικο είναι μέσα στην Αιτζία και δεν ξέρω και εγώ ποιοι άλλοι είναι εκεί μέσα και πρέπει έπρεπε να πάρει το μονοπόλιο η Αιτζία και να πετάμε με νεκροφόρες. Με νεκροφόρες κυριολεκτικά, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει τίποτα τώρα, απλά τα έχουμε διαλύσει όλα. Το βγάλανε το σήμα της τάσης της ΕΡΤ. Από την ΕΡΤ απ' έξω βγάλανε το σήμα της τάσης. Όχι μόνο ότι το ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση που έγραφε στο κτίριο ολόκληρο που το κατεβάσαν όλο αυτό, βγάλανε και τη στάση. Το όνομα της τάσης. Έχουμε φωτογραφίες. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει λόγος να κατέβεις. Ούτε όμως. Τώρα θα αναστάσει νέρι. Ναι. Λοιπόν, θα το δούμε. Λοιπόν, θα το δούμε.